Μη στεναχωριέσαι, Έλενα μου. Αισθάνομαι ακριβώς όπως αισθάνεσαι εσύ. Δηλαδή? Έχω τα ίδια συναισθήματα με σένα. Χαράς και ευτυχίας. Αυτό που νιώθεις τώρα βαθιά μέσα σου. Ωχ, τι ήθελα πάλι και ήρθα σε αυτό. Μπάμπη, γιατί εγώ είμαι έτοιμη να φωνάξω καλημέρα. Αντίθετα αισθανόμαστε. Έχω να έρθω τόσο καιρό. Ναι. Και δεν θα πω καλημέρα στον να κόσμο. Να πεις καλημέρα στον κόσμο. Αλλά μέσα σου τι αισθάνεσαι. Πες τα εδώ, κάνουμε μέσα λίγο έτσι. Μέσα βαθιά, πολύ βαθιά. Βαθιά, βαθιά. Δεν μας ακούει κανείς μεταξύ μας. Τι... Όχι, όλα καλά. Όλα καλά. Τα είπες λίγο με προβληματισμό. Εγώ αισθάνομαι έτσι. Όχι, μωρέ, τώρα τι θέλω πάλι εδώ στο σπίτι. Όχι, όχι, απλά δεν κοιμήθηκα πολύ. Γιατί δεν κοιμήθηκες? Δεν μπόρεσα. Είχες αγωνία. Είχα την αγωνία μου πάλι. Είδες άμα ξεσυνηθίζεις τι παθαίνεις. Να είχα ξεσυνηθίσει, αλλά μου λείψατε. Όχι, τέτοια μας λέει, τέτοια μας λέει. Πώς θα γίνει μετά, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξυπνάμε. Θες να σε αφήσω εδώ, ξέρεις, και να πάω. Τι, να φύγεις. Έχει ένα καναπεδάκι λίγο εδώ, κανένα 20 λεπτάκι ακόμη ύπνο το χρειάζεται. Βεβαίως. Καλημέρα σας, σήμερα μαζί. Σήμερα μαζί, είπαμε, εκπομπή μόδας εδώ στο Λίμπερ 107,4. Κυρίες και κύριοι, Έλενα Ξίτσα, είναι κοντά μας, επιστρέφει μετά από διάστημα απουσίας ενός μηνού περίπου. Όχι, έκανες, δεν νομίζω. Έκανες έτσι. Πότε έχουμε να τα πούμε? Δύο εβδομάδες σίγουρα. Δεν σε έχω δει από το Πάσχα και μετά. Μπράβο. Δύο εβδομάδες. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, θα φτάσεις σε λίγο 15 Αύγουστο. Αλλά δεν είναι, είναι δύο εβδομάδες. Εμένα είδες μου φάνηκε σαν μήνας. Μου φάνηκε τόσο πολύ η απουσία σου από τα πρωινά. Σας έλειψα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είδες. Και είδες, κάνω κι εγώ γαλήφιες, μην νομίζεις. Τα έχω μάθει τα γράμματα πλάι σου, σιγά σιγά. Πολύ χαίρομαι. Έτσι δεν πετυχαίνεις όμως με τις γαλήφιες και με αυτά δεν πετυχαίνεις λίγο. Εντάξει, όμως η αλήθεια από πίσω κρύβεται. Τι εννοείς από πίσω, κάτσε. Μου ταράζεις τώρα. Λες γαλήφιες, ναι. Εγώ το εννοώ. Α. Ότι είναι αλήθεια, ρε παιδί μου, ακόμα και να μην το πιστεύεις. Ναι. Στο βάθος είναι αληθινό. Και στο βάθος και από πίσω και από μπρος. Αχνοφαίνεται, το ξέρεις αυτό, το αχνοφαίνεται. Το αχνοφαίνεται. Ναι. Πω παιδί μου, τι σήμερα είμαστε έντεχνοι, τελείωσε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Θες δε θες ξυπνάς. Δεν το κάνεις. Στην αρχή λίγο έτσι σε παίρνει. 7 σε παίρνει αριστερά, αλλά μετά μια χαρά θα το βρούμε το ρυθμό μας. Δεν ξέρω, αισθάνομαι κι εγώ έτσι δύο μέρες λίγο. Down. Down. Το κλίμα φταίει, Μπάμπη. Τι έχει αυτό το κλίμα, θα φτιάξει ποτέ? Αυτό το κλίμα. Επιτέλους. Αυτό το κλίμα με κάνει όλο να κοιμάμαι, δεν μπορώ. Έβγαλε ήλιο, σταμάτησε να έχει τόσο κρύο. Ναι, αλλά ακόμα είναι νύχτα. Ακόμα είναι νύχτα. Δεν θα γίνει ποτέ μέρα. Δεν τη λυπάμαι που στο λέω. 6 ώρα. Εγώ εκεί πατάω. Πατάς, παιδί μου. Σκέψου ότι είμαστε μόλις λιγότερο από 2 μήνες από τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Και μετά? Που είναι 20 του. Μετά ξανά θα αρχίσει. Πάλι σκοτάδια. 21 Ιουνίου τότε έχουμε. Και αυτή τη στιγμή θα ξημερώσει στις 6:33, δηλαδή που έχουμε τώρα πολύ μεγάλες μέρες. Ακόμη νύχτα για να φτάσει να ξημερώνει πριν από τις 6, νομίζω θα πρέπει να φτάσουμε κάπου εκεί στις 10-11 Ιουνίου, κάπου τότε. Θα περιμένω εκείνη την ημέρα λοιπόν για να χαρώ περισσότερο. Τι μέρα πέφτει να έρθω εγώ? Θα τη γιορτάσουμε, παιδί μου, τη μέρα που θα ξημερώσει πριν από τις 6. Αν υποθέσουμε ότι ανά ένα λεπτό καθημερινά μεγαλώνει η μέρα, έχουμε για να φτάσει 6 ώρα έχουμε 33 μέρες. Ωραία. 27. Κλείσε με από τώρα. Σε κλείνω. 27 του Μαΐου, τι κάνεις? Έρχομαι. Έλα. Ελάτε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, εδώ στη μεγάλη μας παρέα του πρωινού ξυπνήματος, το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. 5η 27 του Απρίλη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:33 και θα δύσει στις 8:12. Μεγάλη ημέρα. Μεγάλωσε η μέρα. Έχουμε να απολαύσουμε, έχουμε να πάμε στα χωράφια, έχουμε να κάνουμε δουλίτσα. Ιερομάρτυρος Σιμεών Επισκόπου Ιεροσολύμων. Και δεν γιορτάζει κανένα γνωστό όνομα. Αυτό με το Σιμεών, με το Σιμεών... Τον Ιεροσολύμων μόνο. Σιμεών ο ίδιος δεν γιορτάζει. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Εμάς δεν μας έλειψες καθόλου. Να είστε καλά, καλημέρα. Είμαι... Φεύγω βασικά. Καλά, επειδή σε είπα αυτό το κλείσω. Δεν μου διώχνεις εσύ εδώ τις συμπαρουσιάστριες. Δεν μου κάνεις χαλάστρα. Γι' αυτό τον καιρό θα γίνω παλιός Πασχάλη. Όπα, τι έγινε. Λοιπόν, να σας πω κάτι σας όλα τα θηλυκά που έρχεσαι στον Πατμανίδη.
Έχεις πάθει μεγάλο κακό εσύ από θηλυκό. Σε κατάλαβε. Άκου να σε πω. Σε κατάλαβε. Υπάρχει μια διαφορά, φίλοι μου, καλή. Σε μένα σταματάνε όλα. Ναι. Όλες οι μαγκές των θηλυκών εδώ σταματάνε. Έτσι, έτσι κυρίες και κύριοι. Εννοείς σε βλέπουν και γυρίζουν πλάτη. Και άμα γυρίσουν πλάτη, καλό θα τους κάνει. Τι σε είπε. Για να φύγουν εννοώ, να τρέξουν. Να τρέξουν μακριά. Γιατί να τρέξουν μακριά. Σε σένα λες σταματάνε όλα, κάτι πάει λάθος. Εννοώ σταματά μπροστά μου, όχι να φύγουνε κοπέλα μου. Τα πια είστε. Μάλιστα, εδώ έχουμε μεγάλη κόντρα κυρίες και κύριοι, 6 και 14, πω. Ναι, μπράβο. Η κυρία δεν είναι που ζητούσε τα βιογραφικά. Τα? Τα βιογραφικά. Τα βιογραφικά, ναι. Τα αντιγραφικά, άκουσα εγώ καιρό, τι αντιγραφικά. Καλά, όσο μεγαλώσει να ακούσει και πω καθόλου να πω. Τίποτα, άσε, κάτσε αδρία μου. Βλέπω στα επόμενα ηβένα φανάει στο λα, την ότα να τραγουδά στον τό. Μάλιστα. Πολύ όρεξη πρωί πρωί. Σήμερα τι όρεξα, δεν είχε μάλλον εκπομπή το βράδυ, είχε Παπαδομανολάκη, είχε. Είχε. Α, επειδή δεν τον βρήκα στο στούντιο αυτό και λέω, μήπως δεν τα είπατε το βράδυ και... Τα είπαμε και με τον Παπαδομανολάκη, με τους προηγούμενους και εγώ... Τα λέμε. Γενικά τα λέμε. Ναι, να τα λέμε που και που και να μην χανόμαστε. Γιατί εξαφανιστήκαν όλες πριν τις γιορτές, άφησα μόνο. Έτσι, ναι. Πήγανε, κάνανε τις γιορτούλες τους, τις βολτούλες τους στα έτσι. Να τα λέμε αυτά, ναι. Ναι, και τώρα έρχονται σαν ουσίες Μαρίες, πάλι έτσι. Στην εκπομπή. Τώρα, βέβαια. Α, γι' αυτό όμως τι λες. Βέβαια, ναι, για μένα. Δεν χρειαζόμαστε, να φύγετε να πάτε αλλού. Έτσι. Άμα μας τι λες για τον Μπάμπη, εντάξει. Α, το δέχεται, το δέχεται. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαι δραγούμι. Ναι. Α, εδώ δίπλα. Μπορώ σε 5 λεπτά να είμαι εκεί πέρα και να δεις άλλα έργα. Φέρε και ένα καφέ όμως. Φέρε καφέ κουλουράκι. Να φέρω καφέ και τι είμαι εγώ να σου φέρω καφέ καφετζής. Εντάξει, φέρε κουλουράκι, φέρε ένα ντόνατ. Μα κοίτα τι άνθρωπος. Φέρε κάτι, φέρε κάτι. Φέρε κάτι. Φέρε κάτι. Οτιδήποτε. Μπάμπης Παύλα Κουτραδόρος Παύλα Μπατμανίδη. Έτσι, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε που έλεγε και το παλιό σποτάκι του Λίμπερο. Να σε καλά Πασχάλη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καιρό έχει να μας φέρει ο Πασχαλής να φάμε, βέβαια. Μας έφερε, τρώγαμε εδώ τον όνομα. Ναι, παιδί μου, αλήθεια. Καλύτερα που έλειπα. Γιατί? Μην φάω τώρα τέτοια. Σιγά καλέ. Εντάξει, λίγο ντόνατ, λίγο αυτό, λίγο κάτι πάστες φλόρες, κάτι αυτά, κάτι γλυκά. Πάστα κάτι... φλόρες δεν έχω φάει ποτέ. Κάτι τέτοιο, περίπου. Όχι, πάστα φλόρες. Έχει μας φέρει ένα που έμοιαζε. Αχ, θυμάσαι που μας έφεραν μια φορά αυτό το. Τι, κάτι θυμά... ζητήσαμε και το φέρανε. Τι να ζητήσουμε σήμερα για σκέψου κάτι, να βάλουμε σαν σήμερα... Μπουγάτσα. Μπουγάτσα, εντάξει, ζητάμε μια μπουγάτσα. Θέλει μια μπουγάτσα και ένα φραπέ. Γεια σου, ρε Σαλονικιά, Έλενα. Με τυρί. Με τυρί. Καλημέρα στο. Δεν μα περίμενε. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Δεν δίνουμε σήμερα κάτι. Το ξέχασα. Είδε Έλενα που ήθελε, μου λέει η Έλενα, θέλω εισιτήριο να πάω στον Πάοκ, να δω τον Πάοκ. Λέω, δεν έχει. Εδώ αμερόληπτε διαδικασίε. Και δεν θα πάω. Ναι, μου λέει, μα γιατί. Λέω, μα γιατί δεν δίνουμε καν εισιτήριο. Λέω, τελειώσανε. Όποιο πήρε, πήρε. Χθε και προχθέ όλε τι εκπομπέ μοιραστήκανε και θα πάνε από τον γήπεδο. Βέβαια, βέβαια. Τέρεσια, τι σου ήρθε να πα σήμερα στο γήπεδο. Ένα έτσι για την αλλαγή. Γιατί... Δίπλα είμαι. Ναι, να μην να το χάσε. Να μην του ακούσει εκεί. Έχω πάντω πολύ καλή θετική. Ενέργεια. Ναι, σήμερα. Έτσι το πιστεύεις. Ναι. Δηλαδή, τι δίνεις, πώς το βλέπεις το πράγμα τώρα, έτσι. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει, ναι, μεν, αλλά ναι, πρέπει, ναι. Πρέπει να κερδίσει από 2-0 και πάνω. Θα είναι. Θα είναι, εντάξει. Okay. 3-0, α πούμε. 3-0. Εντάξει, το έδωσε η Έλληνα, κυρίες και κύριοι. 6 και 17 πρώτα λεπτά. Έχει κάτι. Το έδωσα τώρα. Τώρα το έδωσε, τώρα πάει. Έχει κάτι μέσα τη. Έχει μία άβρα, αισθάνεται. Ναι, ιδέες. Οπότε, αν δεν πα στο γήπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να φύγει από την Τούμπα, μάλλον. Θα φύγω. Δεν θα πάω, δεν θα φύγω. Να μην ακούσει εκεί φασαρία τέτοια. Αυτά. Ναι, και χτες είχε πολύ κόσμο με την προπόνηση. Ναι, είχε. Όλα τα ξέρει. Ναι, ναι, είμαι εκεί δίπλα και. Α, εντελώς δίπλα στο γήπεδο. Παρακολουθώ. Λες να έρθουμε για καφέ σε ένα εκεί να τα. Βεβαίως, ο χωριότα τον μπαλκόνι. Φαίνεται τίποτα μέσα στο. Κάνα προβολέα. Κάτι τσικ. Θα ανεβούμε, ξέρει τι ταράτσε έτσι δεν κάνουν. Ναι, από την ταράτσα σα φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Δεν είμαι ακριβώς απέναντι, αλλά έχω τη φίλη μου εκεί που έχει ταράτσα. Α, μάλιστα. Και φίλη και ταράτσα και γήπεδο. Και φραπέ θα σου κάνω, Μπάμπη. Ονειρεμένο απόγευμα. Σιγά μην κάτσω να δω το μάτι.
ψάξω να δούμε Star Academy ή τέτοια. Τι βλέπω. Εκεί πιο μ' αρέσει το Rising Star. Πώς λέγεται, μωρέ. Αυτό που δείχνει με τη μόδα, το δικό σου. Α, ένα Shopping Star. Shopping Star, ναι, αυτό. Ναι, να δούμε αυτό, δεν το έχω δει. Αλλά είναι νωρί, νωρί. Το έχει δει. Δεν προλαβαίνω. Τι αλήθεια, έχει πάρα πολύ. Τέλειο, τέλειο. Το αγαπημένο μου και εγώ δεν, καμιά φορά το βλέπω στο YouTube. Είναι το τι καλύτερο. Είναι ωραίο αυτό να πάω. Πάρα πολύ εκεί. Ωραίο. Απολαμβάνω. Πάπια μου, πάμε να κοροϊδέψει. Λίγο. Γιατί λες. Λίγο. Λιγουλάκι. Θα σε... Όχι, σένα. Όχι. Τη Βίκη την καγιά. Τη Βίκη, τη Βίκη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τη Βίκη την καγιά, την κοροϊδεύω. Όχι, νάτο, νάτο. Βαρύ. Βαρύ σήμερα ο Κρί. Καλημέρα. Καλημέρα, τι έγινε. Έχω μια ιδέα. Μια ιδέα, να την ακούσουμε την ιδέα. Να πάμε στο μπαλκόνι. Να τους ψήθηκε ο άλλος. Ναι. Να βάλουμε και το live stream εκεί πέρα. Mm-hmm. Να πίνουμε φραπέ. Mm-hmm. Και να βλέπουμε το μάτς. Τι άλλο. Να παραγγείλουμε και πίτσες. Και πίτσες. Γιατί όχι. Μάλιστα. Τι, χαλάει. Ωραίο απόγευμα φτιάξαμε, ιδανικό. Θα έρχονται, άμα μαζευτούν τώρα όλοι οι ακροάτε, όλοι οι μαντράχαλοι, τι θα το κάνουμε. Όχι, όχι, θα βάλω περιορισμό. Δεν η Έλενα η φίλη της, εγώ και εσύ, ρε. Άρα και Βουγιούκα. Τα κανόνεις, θα φέρει κι άλλους. Φέρει και καμιά κοπέλα ακόμα. Εντάξει, οκ. Τότε θα είμαστε 3-2, θα πρέπει να έρθει κι άλλος άντρας. Ο φίλος της Βουγιούκας. Εντάξει, 3-3, οκ. Εσείς κάνετε για όλες. Το κλείσε ο Κρίς, μ' αρέσει. Ωραία Κρίς, θα το κανονίσουμε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί όχι. Ω, wow, ναι, μέσα. Παιδιά, στην κάτω τούμπα είμαι. Ναι. Κατά τις 6, να πιάσουμε και καλή θέση στο μπαλκόνι. Φαντάζομαι θα είναι και άλλοι. Κάνα πασατέμπο να φέρετε. Πασατέμπο είναι η αθηναϊκή έκφραση του. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν τα άθλια. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Το χρησιμοποιώ. Γιατί είσαι με την Αθήνα όλο κάτι. Τι θες να λέω, κρίτσι κρίτσι. Κρίτσι κρίτσι. Πολύ καλύτερο το κρίτσι. Εγώ δεν τρώω πασατέμπο την ώρα. Και αν πάρει κάποιο άλλο φίλο μου Κρίς και δηλώσει συμμετοχή για, το, για την ταράτσα τη φίλη τη Έλληνα, τι κάνουμε. Είναι πάνω στην Έλληνα από εδώ και πέρα. Μήπως να κληρώσουμε μια θέση. Εδώ σα θέλω. Να κληρώσουμε μια θέση για την ταράτσα τη Έλληνα. Έτσι, θα έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές από ότι τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ. Καλά, εννοείται. Δεν τους άκουσες, κατευθείαν βγήκανε από δώρα. Εντάξει, Κρίς μου, καλή πρόταση. Την Έλληνα τη βλέπουμε στο Instagram εκεί πέρα, στην Ιταλία. Σας βλέπουμε. Ναι. Σας βλέπουμε, σας βλέπουμε. Στο Μιλάνο εκεί πέρα. Σας βλέπουμε. Μας βλέπετε, μας βλέπετε. Καταπληκτικά. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις, το μάτι του τη ενδιαφέρει τώρα. Άλλαξε τα σχέδια σου. Πώς δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να πας στην ταράτσα με την Έλληνα τη φίλη. Για να βλέπω. Τι να βλέπεις απ' όλα, αφού δεν έχει καν πρόσβαση το σπίτι στο. Αφού λέει βλέπει τη φίλη τη Έλληνα. Βλέπει. Απέναντι είναι ακριβώς. Ναι. Θύρα 8. Μάλιστα. Βλέπουμε. Από το πέταλο τώρα δεν από το πέταλο θα βλέπεις το 4. Μάλιστα. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ εγώ. Κρίς πάνε εσύ. Εγώ δεν ξέρω, θα δω ρε παιδί. Από δεν απαντά Έλληνα στα μηνύματα. Γιατί δεν βγαίνει ένα στο τηλέφωνο. Καλά, βρε. Τι να... Δεν είμαι του μηνύματος. Δεν είναι του μηνύματος σου. Και πώς θα επικοινωνήσω μαζί σου. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία του Λίμπερο 107,4. Έλα με τις πίτσες στο χέρι και εμείς θα μεριμνήσουμε. Θα είμαι ο Pizza Boy. Έτσι. Θα το πιάσουμε το υπονομό. Πολύ δυνατό. Ντί σου πιτσαδόρος και έλα. Έτσι. Έχω και κουπονάκια. Το μάτς δεν μας είπες. Παρόλα αυτά με ενδιαφέρει πολύ το μάτς. Ούτε πάλι καλά αναφέρθηκε για το μάτς. Δεν μιλάω. Περιμένω να δω. Α, περιμένεις να δεις. Μάλιστα. Οκ. Έγινε. Όμως δεν μιλούσα και πολύ για την απόφαση. Σου είπα για την απόφαση, θυμάσαι τι σου είχα πει. Εντάξει, εμείς εδώ δεν στο. Δεν περίμενα να φερθώ τον Ολυμπιακό φοβάθμι. Εννοείται. Εδώ στο λόγο, επειδή είμαστε η φωνή της σύνεσης και της ψυχραιμίας. Δεν μιλάω. Τι να πω, θα τον κάντε μια σου κιόλα. Εντάξει, αύριο. Α μιλήσουμε. Έχω κάνει ολόκληρη τηλεβασκανία να πω. Έτσι. Εμείς ξεματιάσαμε προχθές την ομάδα, κάναμε το χρέος μας. Ζήκερα, τρέκερα, τράκερα. Όλα. Θα δούμε, θα φανεί, θα φανεί. Έγινε Κρίση μου, σε φιλούμε. Καλημέρα. Οι φίλοι σου το ξέρει ότι θα έρθουν να... Όχι βρε, ποιος τη ρωτάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Παρόλο που με έχει νευριάσει η Έλενα, σε πήρα να σε προφυλάξω. Ναι. Πες μου. Αν θα έρθουν αυτοί εδώ, ο προηγούμενος Σαλιάρης που παίρνει τηλέφωνο μόνο όταν είναι γυναίκη το πρωί. Ναι. Και ο Μπατμανίδης, όταν θα παραγγείλουν πίτσες και βαρύ στο κουδί, να ξέρει να πάνε και δύο στην τουαλέτα. Ισχύει. Δεν μου λες, μήπως αυτά τα λες γιατί θες να έρθεις και εσύ και δεν σε κάλεσα. Βασικά, εγώ πάντα πάω κάλεστος. Έτσι. Βασικά θα είναι... Εμφανίζομαι ξαφνικά. Oh. Το θέμα και φυσικά, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, απαγορεύεται να πληρώσεις.
Μάλλον, μα συμφέρει, έλα τότε. Ναι. Μια χαρά είσαι, καλύτερη παρέα είσαι. Δεν είναι να λέω, δεν λέω για σένα. Εμείς πάμε πακέτο, σε παρακαλώ. Α, είμαστε και δύο, σωστά. Εσύ θα βγάζεις κανονικά τον Μπερντένα εδώ να βγάζεις μια φορά λεφτά στη ζωή σου. Ναι. Να πληρώσεις κάτι. Ναι. Η Έλενα είναι όλα εντάξει. Μάλιστα. Μέχρι και ΠΑΟΚ θα κάτσεις να δεις. Αχ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γυρισμένη πλάτη θα έχω και κοιτάω ανέμελα το άπειρο. Θα κοιτάς τους προβολείς του Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, και μόλις θα φάνε το πρώτο τον μπαλόνι, τότε θα γυρίσει. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το. Για δώσε ένα αποτέλεσμα, πώς το βλέπεις. Κοίταξε, το καινούργιο χάπι βγήκε, αλλά θέλει συνταγή. Είναι το Μπουλκουμέν. Ναι. Πόσα θα λήξει, αυτό θέλω να ακούσω σκοράκι. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, εγώ δεν ασχολείσαι. Δεν ασχολείσαι. Εγώ θέλω 0-1 ναι. Και να μπουν μέσα με μαλλού και να έχουμε διακοπή. Δεν γίνονται αυτά που λες, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά θα γίνουν. Παρ' όλα αυτά σε ακούω ότι μάλλον μιλάς, πρέπει να έχεις ανοιχτό διάβολο με τον σύνδεσμο φίλων Άγιαξ, φέτος, Σάλκε, Φιωρεντίνας, έχει παίξει. Ναι, είχα. Για αδελφοποίηση. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Θέλω το κακό μου, Έλενα. Είδες. Θα σε προστατέψω. Με έχουν κακοχαρακτηρίσει ότι θα έρθουμε εκεί και δεν θα πληρώσουμε. Εντάξει. Μπορεί να την χάνει τη στιγμή που έρχεται ο πιτσαδός να έχουμε μια δυσκολία. Και οι δύο. Αλλά θα τα βρούμε αυτά τώρα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Ώστε δεν ρωτάμε τη φίλη σου ακάλεστη. Δεν μ' αρέσουν τέτοια πράγματα εμένα. Δεν έχει θέμα αυτή η Βαβιονή. Γιατί τι είναι αυτή και δεν έχει θέμα. Τώρα θα πάω εγώ και θα μου πει όχι. Α, καλά, ναι, εσύ ναι, αλλά πώς κάτσουμε από κάτω. Δεν και με παρέα είστε, τέλος. Κανονίζω εγώ για τα φλαράκια μου να ούμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλώς το. Καλά είμαστε. Οπ, πού είσαι ρε μεγάλε. Ναι, ναι, σαν φάντασμα, τι ώρα είναι αυτή. Χαθήκαμε. Ναι. Γιατί τόσο νωρίς, τι έπαθες. Άλλαξα δουλειά ρε φίλε, τώρα έτσι ξύπνησα και λέω άντε να ακούσω Batman. Ναι, ναι, τι δουλίτσα, αν επιτρέπεις, αν θέλεις μας λες. Αν έλαβα εστιατόριο άλλο. Άλλο, αλλά πολύ νωρίς είναι αυτό το εστιατόριο ρε φίλε. Όχι, ανοίγει πιο αργά, εγώ τώρα πλατική ξύπνησα. Α, έτυχε. Και λέω δεν βάζεις λίγο Batman. Και καλά έκανες, και καλά έκανες, χαιρόμαστε που σε ακούμε μετά από καιρό. Είσαι καλά. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα βέβαια όλο στοιχείως πώς συνέπεσες με αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού σήμερα το βράδυ. Ναι, ναι. Έχω άγχος και δεν μπορούσα να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Έτσι, έτσι. Έλενα, δεν σου αρέσουν τα μηνύματα. Άμα με πάρεις τηλέφωνο είναι καλύτερα. Να τα. Στο 2-31-0. Μήνυμα ελήψη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ονοώνω ή τον Μπάμπη. Αλλά δεν τις αρέσουν. Μπάμπη, σήμερα γουστάρουμε με την Παουκάρα. Ναι. Σφραγίζουμε το τετράμπλ για φέτος. Εντάξει. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Βγήκαμε πρωταθλητές Αυγούστου. Σωστό. Βγήκαμε πρωταθλητές χειμώνα. Σωστό. Βγήκαμε και πρωταθλητές Απριλίου. Πρωταθλητές χειμώνα, όχι, κάνεις λάθος. Γιατί ρε φίλε, το πρωτάθλημα το χειμώνα δεν λέγανε. Όχι, κοίτα, ήταν εντάξει, ήταν λίγο τα πράγματα. Αλλά τρίμπλ, ναι, αυτό που σωστά που λες. Κρυφές ελπίδες είχαν αντισυλλογή. Εντάξει, άμα θες, βάλτε και αυτό μέσα. Βάλτε και αυτό μέσα. Και παρακαλώ. και κυπελούχη Απριλίου. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Θα φάνει. Συγχαρητήρια. Έγινε. Καλή δουλίτσα. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Και στη Σάνα και στη Λίνο. Καλημέρα. Τι γίνεται παιδιά. Καλά είμαστε εσύ. Μια χαρά, μια χαρά. Ελπίζω σήμερα να χαρούμε το απόγευμα. Ναι. Αν και παοξής εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις, δεν είσαι πολύ αισιόδοξος δηλαδή. Πολύ αισιόδοξος γιατί τα γκολ δύσκολα. Εντάξει, βάζεις δύο στην αρχή και βλέπεις, μετά δεν τρως και άλλο. Ναι, άμα κλειστούν οι άλλοι στην άμυνα θα σου πω εγώ. Δεν μπορεί να κλειστεί και ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και όσο να κλειστεί θα το φάει, θα φάει γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, καλά πώς. Θα φάει ο Παναθηναϊκός γκολ. Αλλά τώρα... πόσα θα φάει. Δύο πόσα θέλεις. Ας το πας στην παράταση, ας το πας στα πέναλτι. Από τα οποία πέναλτι μια φορά νομίζω μόνο ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί στα πέναλτι και αυτό απέναντι στον Άρη. Σε καμιά άλλη διαδικασία δεν έχει προκριθεί. Μόνο στον Άρη. Αυτό, πάνε μόνο στον Άρη. Κοίταξε, άμα και... στον Άρη έχουμε. Ναι, άμα πάει το μάτς στα πέναλτι,
μαζέψτε τα και πάτε να τα βαρέσετε στο Χαριλάου για να προκριθεί η ομάδα. Να αλλάξει λίγο το από διεξαγωγής. Τι να πω. Έγινε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σας, καλημέρα κύριε Μπάμπη. Ποιον έχουμε σήμερα μαζί σας, ποιος πετάει μαζί σας. Συνδεόμαστε με την άλλη άκρη του στουντίου που έχουμε μαζί μας την Έλενα. Έλενα, καλησπέρα. Έλενα, το πιο ωραίο όνομα. Καλημέρα. Παιδιά μου τη λένε Λενιό, Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μυρωδάτε. Πάθαν όλοι σήμερα. Το Ελένη καταρχήν σημαίνει φως, το ξέρεις. Το Έλενα τι σημαίνει. Το ίδιο είναι ρε Μπάμπη, μη μου το χαλάς. Παρακαλώ. Για την ωραία Ελένη δεν έγινε 10 χρόνια πόλεμος στα Αστρία. Εδώ Πάτροκλος, Αχιλλέας, Οδυσσέας, Αβρούτσος, Καραϊσκάκης. Ο άνδρα μη ένεπε Μούσα, πολύ τρομπονός, Μαλαπόλα, πλάχτη, επιτρέχει, το λίεθρον έπρεπε. Πολλών δε ανθρώπων είδε άλγια, ο καταθυμό, τα θυμάστε αυτά η κυρία Έλενα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε. Δεν τα ξεχάσαμε. Στο γήπεδο. Ναι. Θυμήθηκα χαρακτηριστικά τον κύριο Τζορτζ Κοφ, ο οποίος έχει πάρει τηλέφωνο σε κάποια φάση, ναι, και μιλάει για μια υπτάμενη σταχτομπούτα. Ναι. Αυτός ο Αντσαριφάρ, ναι, υπτάμενη σταχτομπούτα, το παιδί του Κόκαλη, που ζητάει πέναλτι στον τέταρτο διαιτητή και δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Επιτρέπεται. Ήταν πέναλτι αυτό, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Έτσι. Λοιπόν, γεια σας. Πήγες χθες στο γήπεδο, πες μου αυτό. Ναι, ήμουνα χθες στο γήπεδο και στη 17 και στην 11 και στην 1 και στην 5 και στην 3. Πώς γίνεται? Ασφάλεια γήπεδου, ασφάλεια τροφίμων. Τι να κάνουμε, κύριε Μπάμπη, προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι. Υπάρχουν προβοκάτορες. Υπάρχουν προβοκατόρικα στοιχεία. Έτσι. Θέλουν να μαυρώσουν. Καταλάβατε, καταλαβαίνετε. Βέβαια. Προσπαθούμε, εντοπίζουμε και εκτοπίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας και περαστικά σας. Ωραία, όμορφα μας τα λένε σήμερα. Πάθανε, παιδί μου, τους έχεις κάνει. Τι έγινε σήμερα? Κάτι, μας ψεκάζουνε. Κάτι πάθανε, όλοι βγήκανε μαζωμένοι πρωί-πρωί. Αναστατωθήκαμε την πρότασή χαρά σου. Χαρά μας. Καλά, εννοείται. Αλλά αναστατωθήκανε μάλλον με την πρότασή σου, με την ταράτσα, με την φίλη σου. Δεν είχα άλλη πρόταση όμως, δύο αυτό από τους πέντε, εντάξει. Οι άλλοι ντρέπονται, μάλλον. Ντρέπονται. Αργότερα να κάνουμε μια κλήρωση. Θα κληρώσουμε μια θέση στην ταράτσα ή ρετυρέ που είναι το σπίτι της Φιλινάδες. Ταράτσα είναι ταράτσα. Στο τέρμα πάνω. Εντάξει, εκεί. Στην ταράτσα έχουμε καμιά πολυθρόνα. Έχει και ένα τάπιτα θυμάμαι, μαύρο. Δεν ξέρω γιατί τον έχουν βάλει. Μήπως είναι για στεγανοποίηση. Α, δεν ξέρω πάλι. Παιδί μου, θα πω εγώ που ξέρω από αυτά από εργατικά. Εν μεταξύ, επειδή έχω ανέβει, φαίνεται πολύ καθαρά το γήπεδο. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, δηλαδή θα βλέπουμε. Κοίταξε, θα βλέπουμε και τηλεόραση. Εκεί τι γίνεται, θα βλέπουμε και μέσα. Μια χαρά, θα μυρίζουμε και θα σκάνει ως μέσα από τις καντίνες πάνω. Έτσι, θα μυρίζουμε και σουβλακίλα. Τι ωραία που θα περάσουμε, κύριε και κύριοι. Θα κληρώσουμε μια θέση στο τέλος της εκπομπής, εδώ στο Λίμπερο 107,4. 6:30. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη μίνι ανάπαυλα. Δυναμική. Δυναμικό το μπάσιμο και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. 6 και 37 πρώτα λεπτά, είδες Έλενα μου, ξημέρωσε πλέον, ξημέρωσε. Ξημέρωσε. Ναι, από τις 6 και 37. Ήλιος. Βγήκε ο ήλιος, μπορείς να φύγεις. Τον βλέπεις από το παραθύρι. Τον βλέπω μέσα από τα μάτια σου. Καλό, καλό το έχω εδώ σκονάκι να το λέω. Αυτό. Όχι, Μπάμπη, δεν θα είναι σκονάκι, το λέω σε όλες. Φεύγω. Τι να κάνω. Φεύγω. Μα... να βρεις κάτι άλλο. Μ' αρέσει που θέλετε να σας λέμε και μοναδικά πράγματα. Πες μου κάτι πιο. Ωραίο, μοναδικό. Δεν ήτανε. Όμορφο ήταν. Καλό, όμορφο, δεν ήταν και πολύ. Εντάξει. Εντάξει, δε. Εντάξει. Δηλαδή, τι άλλο να σου έλεγα, ας πούμε. Τι θα ήθελες να ακούσεις, για να ξέρω να το λέω σε άλλες. Όταν σε βλέπω, ανατέλει η μέρα μου. Τι λες, παιδί μου τώρα, ωραία, θα τώρα το πω. Τώρα σκέφτηκα αυτό. Μπράβο, θα το πω σε άλλες αυτό. Και από τις άλλες θα ρωτήσω, πες την από στις άλλες. Και έτσι καμία δεν θα ξέρει την ατάκα που λέω. Και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Θα το πω σήμερα το βράδυ στη φίλη σου. Το βράδυ, α, ναι. Όταν σε βλέπω, ανατέλει η μέρα μου. Μπούφελα, πούμε, έξω σκοτάδια εκεί. Τι να κάνω, τέτοια με έβαλε να πω η Έλενα. Πάντως είμαστε οι εκπομπή που τους ξυπνάει όλους. Όλους, δεν έχει να μείνει κανένας. Σήμερα τι? Δεν έχω παράπονο. Τίποτα, από το πρωί βγήκαν, τα είπανε, ξεθυμάνανε και τώρα. Είπανε. Και τώρα δυο μας. Δεν έχει κανένα. Εν τω μεταξύ μας ακούει η φίλη μου η Μαρία, στην οποία κοιμήθηκα και η κοπέλα δεν μπόρεσε να ξανακοιμηθεί. Α, συγγνώμη Μαρία, συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη. Αλήθεια, καλή. Ίσα ίσα, στείλει τα χαιρετισματά σου. Είσαι πολύ αυστηρή με τις φιλινάδες σου. Ναι.
Μπράβο. Γιατί εγώ χαίρομαι που μας ακούει. Αλλά εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Για να μπω να δω το προφίλ τώρα μέσα. Λοιπόν, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας να κάνουμε λίγο stalking. Και καταρχήν όλες οι φίλες μου είναι όμορφες. Φαντάζομαι αυτό. Λέγε τέτοια για να έρθουν στην ταράτσα. Με προσόντα, ενδιαφέροντα. Να έρθει όλοι οι 8 από το γήπεδο της Τούμπας και να ψάχνει. Έλενα, πού είναι η ταράτσα. Σου πω εγώ. Θα κληρώσουμε. Πρέπει να κάνουμε μία προβολή. Και δεν σου κρύβω ότι έχουμε κάτι στα σκάρια να κάνουμε μια προβολή ενός αγώνα σαν λόγο επειδή. Δηλαδή. Έτσι από μόνοι μας θα μαζευτούμε κάπου. Δεν θα αποκαλύψω περισσότερο, αλλά το έχουμε πολύ σκαριά για ένα πολύ σπουδαίο αγώνα που θα γίνει σε κάποια στιγμή μέσα στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα είναι τελικός κυπέλου, θα είναι Champions League, θα είναι κάτι τέτοιο. Θα μαζευτούμε και θα κάνουμε μια προβολή σαν λόγο επειδή. Εμείς θα είμαστε, κανένας άλλος. Μας βλέπει κανείς. Θα μας βλέπει, θα μας καμαρώνει. Τότε ναι, θα έρθω. Μα εννοείται θα είσαι ως μέλος εδώ της οικογένειας. Θα μας στείλεις προσκλησούλες. Ναι, παιδί μου. Θα έχουμε σπόρια, θα τρώμε και θα σχολιάζουμε τα ματσάκια. Αλλά αυτό το έχουμε στα σκάρια, κάτι θα συμβεί, θα το. Κοίταξε, εγώ θα πάρω το μέρος των προγνώσεων για το σκορ. Έτσι. Γιατί αλήθεια δεν πέφτω ποτέ. Ποτέ. Και έδωσε σήμερα πρόκριση δηλαδή του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Σήμερα θα γίνει ανατροπή, θα βγει αυτό που είπα. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Μας έχει δώσει εδώ η Έλενα 3-0. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ διεκδικεί και ψάχνει να βρει φως στο τούνελ και να συναντήσει την ΑΕΚ, η οποία χθες, αν και ιτήθηκε με 1-0 από τον Ολυμπιακό, ήταν η ομάδα που κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Σε ένα μάτς πάρα πολύ μεγάλη σούπα. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο πήραν να έρθουν τα πάνω κάτω. Σκόραρε ο Ολυμπιακός, είχε δοκάρι να πάρει την πρόκριση. Είχε 2 αποβολές. Εντάξει, παίζανε 70 λεπτά. Εντάξει, μας αποζημίωσαν στο τέλος. Η ΑΕΚ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα συμμετέχει για 22η φορά σε τελικό του κυπέλου Ελλάδος, έχοντας κατακτήσει τις 16. Ίσως έχει είναι η πιο πετυχημένη ομάδα του θεσμού. Οπότε οι φίλοι εδώ του Δικεφάλου να το έχουν στην άκρη του μυαλού τους. Εφόσον προκριθούν, μην αρχίσουν τα πάμε και ρε, να πάρουμε τέτοιο. Βέβαια είναι σήμερα λίγο όλοι συγκρατημένοι. Γιατί? Γιατί το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού, ξέρεις, συγκρατάει λίγο στα μπόσκα. Δεν παίζει υπερμετρία. Αν ήταν 1-0 θα ήταν πιο πάμε να τους σκίσουμε, να τους πατήσουμε. Σήμερα πρέπει οι παίχτες να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι. Εντάξει, θα είναι πολύ θερμή τούμπα, οπότε. Θα είναι λες θερμή, θα είμαστε κι εμείς στην ταράτσα από πάνω. Να τρώμε τις πίτσες μας. Έχει ασασέ το σπίτι. Έχει τα φασμένα τα πόδια. Χθες ήταν παγκόσμια ημέρα χωρίς ασασέ. Ναι. Έχει, δεν θα έχει. Δεν λέω, μήπως δεν έχει ρε παιδί δεν μου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Θα το πάρουμε με τα πόδια για να είμαστε σίγουροι. Εντάξει, για να καταναλώσουμε θερμίδες. Έχει 8 ρόφους. Ας το καλύτερα, λέω να πάω σε ένα καφενείο εδώ. Παιδιά, πάτε εσείς. Αυτό θα ήταν ωραίο. Δοκιμασία για τους. Ξέρεις, αν κάποιος κέρδιζε αυτό το περιβόητο εισιτήριο να έρθει να παρακολουθήσει. Να δεις την παρέα μου ή να δεις τον αγώνα. Εντάξει, καλή παρέα σου, δεν λέω, αλλά για 8 ορόφους. Πώς θα ανέβει και ο πιτσαδόρος, Φαντάζεσαι να μετράμε έτσι την αγάπη. Κοίταξε, σ' αγαπάω μέχρι τον 4ο όροφο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μου είσαι λίγο αδιάφορη. Ανάλογα πόσο θέλεις τον άλλον, μπορείς να φτάσεις. Μπορείς να φτάσεις μέχρι τον τελευταίο όροφο, στους 12 όροφους. Ξέρεις τι γυμναστική κάνεις. Κάνεις πάρα πολύ για εμάς τους γυμναστικούς αθλητικούς τύπους. Το λέγαμε και χθες ότι ισοδυναμεί με 30 λεπτά περπάτημα το να ανεβείς. Άντε. Ναι, είναι πολύ καλύτερο από το περπάτημα. Το να ανεβείς στους ορόφους, όχι 30 λεπτά περπάτημα. Πόσους ορόφους. Πες στους 6 ας πούμε που έχουμε εδώ στο λίπερο. Είναι πολύ καλύτερο από το να περπατήσεις. Ανέβα, κατέβα. Δεν το έχω διευκρινίσει. Το κατέβα. Το κάνω. Λούις. Να δεις και δεν θα με πιάνεις. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά. Άντε επιτέλους. Πέσανε τα μποφόρια, πέσανε οι αγέριδες. Βγαίνει ηλιακάδα και όσο πλησιάσουμε και στο τριήμερο που είναι πολύ σπουδαίο. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι να πάω μέχρι και Χαλκιδική να σου πω την αλήθεια. Να έρθεις. Να έρθεις όλη τη Χαλκιδική. Εκεί θα είμαι. Πού θα είσαι παιδί μου? Πρώτο πόδι θα με βρεις. Δεν θα σε βρω, ναι. Βεβαίως και θα με βρεις, Μπάμπη. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και θα. Εγώ λέω να πάω κατά τρίτο. Στο Άγιο Όρος θα πας. Ναι, περίπου εκεί.
Ακριβώς απέναντι από το Άγιο Όρος. Πολύ δίπλα στο Άγιο Όρος. Τι έχεις, στην Ουρανούπολη. Ναι, δίπλα, στα Νέα Ρόδα σκεφτόμαστε. Έχω πάει. Και ξέρεις. Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Τι λες, παιδί, μια χαρά είναι η θάλασσα. Γιατί... Πέτρα δεν έχει. Όχι, καλέ. Έχω πάει μικρή. Έχω τραύμα. Έχεις τραύμα. Στην Ουρανούπολη έχει πέτρα. Έχω στα εμπειρικό τραύμα. Στα Νέα Ρόδα. Θα σας πω τι έπαθα. Να γελάει ο κόσμος. Πάτησες σε κοινό. Όχι. Τι? Λοιπόν, ήμουν μικρή ναι, τότε που ήμουν τότε, μικρή. Ναι, ναι. Προχθές και τι, δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Κόλλησα κάτι στα αυτή μου. Ξέρεις τι. Τι. Πώς λέγεται να το πω και σωστά να το πω. Προφυλακτικό. Πω, όχι, όχι. Τι. Τσιμπούρι. Πώς. Μπάμπι, σωστά το είπα. Γιατί αλλιώς θα το έλεγα. Καλέ, τι είσαι σκύλος και κόλλησε λοιπόν, τσιμπούρι. Λοιπόν, από κάτι σκυλιάκι ναι, που είχανε, ναι, κόλλησε τσιμπούρι. Αν είναι δυνατόν. Και έχει μείνει. Και ξινώσουνα με το πόδι έτσι. Τρομοκρατική η εμπειρία. Αμάν, παιδί μου. Και όλα αυτά στα... τρομακτική. Στα Νέα Ρόδα. Στα Νέα Ρόδα, δεν ξέρω πότε. Θα τα καθάρι, θα σε ψεκάσουμε. Άμα είναι να έρθει. Αφήνουν εκεί. Να σου πω κάτι. Ναι, δεν ξέρω γιατί το έπαθα, αλλά αφήνουν έτσι τα σκυλιά προστάτευτα. Συμβαίνει τώρα. Αυτό μπορεί να σε βγει καλύτερες οικογένειες. Και τι πήγες μετά στον γιατρό ή στον κτηριατρό. Πού πήγα. Όχι, στο νοσοκομείο πήγα. Άντε καλά. Είναι μικρό το καημένο. Τι μπορεί να πάρει. Και στο πρώτο πόδι που θα πάρει, δηλαδή το τρίμερο. Παντού. Παντού, α, θα το γλεντήσεις. Θα το περπατήσω. Θα το περπατήσεις όλο. Εντάξει, εγώ είμαι, δεν είμαι πολύ του πρώτου πόδιου. Δεν σκοτεινά, είσαι του night club. Καθόλου, καθόλου. Δεν θα πάω γι' αυτό, παιδί μου. Αλλά για να ηρεμήσεις, για να ρευβάσεις. Έχω εκεί σπίτι γι' αυτό. Α, να τα κληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. και ένα πρωτομαγιάτικο στεφάνι μαζί με την Έλενα στο σπίτι της. Πρωτομαγιάτι τρώνε. Τα πάντα, εντάξει. Τα πάντα. Είμαστε σουβλάκια, τα ψήνουνε βασικά. Ψήνουνε. Ναι, 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 μια χαρά. Από εκεί είμαστε φυλαγμένοι. Τα καημένα τα παιδιά στον Άγιο Δομήνικο όμως βέβαια. Γιατί? Τα πρωτομαγιάτη, διότι διάβαζα εδώ ένα άρθρο που έλεγε για την διατροφή που κάνουν στο Survivor. Δεν είναι τελικά, δεν τρώνε λέει μόνο καρύδα. Εντάξει, δεν γίνεται. Συγγνώμη, Μπάμπη, ναι, δεν ξέρεις ότι είναι στημένα. Στημένα κατά κύριο. Τι τρώνε από πίσω. Τι τρώνε από πίσω, κάτσε. Έχω εγώ πληροφορίες. Έχεις πληροφορίες μέσα από τα σαρ. Τι τρώνε, ενδοτερικές. Δηλαδή. Δεν ρώτησα το μενού. Ναι. Αλλά τρώνε. Τρώνε, μα τρώνε κάτι. Αυτό λέει εδώ το άρθρο που ναι, διαβάζουμε. Αλλά για να διατηρηθούν στην ζωή, διότι μόνο με καρύδα. Δεν γίνεται. Θα πέθαινε. Εμένα δεν μου αρέσει και η καρύδα, α πούμε. Εντάξει, δεν είναι για κάθε μέρα. Είναι πολύ της μόδας, Πλέον με αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, διότι λέει πρέπει να διατηρούν εκεί και λίγο και δύναμη, αφού πάνε και τρέχουν στα αγωνίσματα και κάνουν, θα πέσουν και χαμό και θα έχει προβλήματα και η παραγωγή. Λέει ότι τρώνε και μάλιστα γεύματα και σε πλούσια σε βιταμίνες και συστατικά που, ώστε να μην πέφτουν, λέει, κάτω από τις 1200 και 1500 θερμίδες. Α, οπότε είναι καλά. Καλά είναι, ναι, ναι. Διότι λέει κινδυνεύουνε, αν δεν τραφούνε σωστά και αν δεν πάρουν τις κατάλληλες βιταμίνες, να χάσουνε μυϊκό ιστό λόγω έλλειψης βασικών πρωτεϊνών και να έχουνε, λέει, μέχρι και μερική τριχόπτωση. Τι, να βγάλουν τριχά. Με, όχι. Τι τριχόπτωση. Πάμε, ναι, εγώ νόμιζα να του πέσουν τα μαλλιά. Όχι, να βγάλουν τρίχα από πάνω, να γίνουν ελικάνθρωποι. Α, να βγάλουν τρίχα. Άιντε, άμα σου λείπουν οι βιταμίνες, βγάζεις τρίχες. Δεν το ήξερα αυτό. Όχι, τριχόπτωση, παιδί μου. Τριχόπτωση. Να πέσει τρίχα, όχι να τριχοφυΐα. Με μπέρδεψες και εμένα. Και εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Όχι, όχι, να του πέσουν οι τρίχες από τα μαλλιά. Τριχόπτωση και τριχοφυΐα είναι το ίδιο. Τι λες, καλέ. Τριχόπτωση, τριχοφυΐα. Τριχοεφία! Καλημέρα στη γραμμούλα! Καλημέρα, Βαμπίνο. Καλώς τον. Χάλια μαύρα. Ωχ, τι πάθαμε. Δεν ακούστηκε, γιατί έχει φρακάρει το σύμπαν. Γιατί έτσι. Φρακάραμε. Φρακάραμε γενικώς. Τι να κάνουμε, περαστικά. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Τι της είπες της Έλληνας ο μπροστά. Τι της είπες. Ένα ωραίο κάτι για να ανατολίσει λίγο και δεν συμμαζεύει. Ναι, μες στα μάτια σου βλέπω την... Το ξέχασα. Να πω κι εγώ ένα. Να πεις, βεβαίως. Δύο πράγματα λέει αγαπώ. Ναι. Η ζωή και την Έλενα. Η ζωή γιατί μας έδωσε την Έλενα και την Έλενα γιατί μας δίνει τη ζωή. Αυτά τα ωραία πράγματα που θα τα ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, πάρτε στυλό και χαρτί και πιάνει αυτό. Τώρα πιάνει, άμα το πούμε, πιάνει. Το έχεις δοκιμάσει. Ναι, καλά. Ναι, καλά λέει.
Μα οι γυναίκες θέλουν να ακούν ακόμη τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι τα έχουν ξεπεράσει. Έχουν γίνει πιο πρόσφατες. Είναι δυνατόν. Πάντα θα πάντα, θέλει να πάρει. Ναι. Τώρα θα έλεγε καμιά άλλη κουβέντα, δεν πειράζει πρωί-πρωί, δεν μας κάνει. Ναι. Θα ξεφύγουμε από το πολιτιστικό έτσι υπόβαθρο. Έτσι, έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό διέπει την εκπομπή μας, αν μη τι άλλο. Εγώ... Ο ρομαντισμός θα κυλάει πάντα. Θα κυλάει πάντα σε αυτή την εκπομπή. Ναι, στην ναι, εκπομπή. Ναι. Αύριο θα μιλήσουμε το πρωί. Ποδοσφαιρικά. Με δεν εγώ μάτς. Ναι, έτσι, έτσι. Αύριο θα έχω μαντράχαλο εδώ, αν και δεν σας ενδιαφέρει το. Δάτος. Φαντάζεσαι να πάνε από τώρα στο γήπεδο. Έτοιμοι είναι, παιδί μου, δεν κρατιούνται. Αυτός ο φίλος μου δεν πάει καθόλου στο γήπεδο. Καλά κάνει. Είναι παοξής του καναπέ. Έτσι, να έρθει να δει μαζί μας με την Έλενα το μάτσο που θα πάμε και τη φίλη της. Πού, εκεί στη γειτονιά, γύρω. Στη γειτονιά, ναι, γύρω γύρω. Ξεκίνησα με προσκλήσεις. Εκεί απέναντι από το τέτοιο, ωραία. Εκεί κοντά είναι. Σούπερ. Έχω και εγώ κάποιους φίλους εκεί απέναντι την Αγία Βαρβάρα που λέει. Εσύ να φέρεις καφέδες. Μέσα, μέσα. Ωραία. Φρέντο έτσι για να... Σκέτο, σκέτο. Ναι, θα αρχίσουμε να βάζουμε και εισόδους, μου φαίνεται, οικονομήσουμε σιγά σιγά. Πώς το βλέπεις? Εγώ, όλα είναι πιθανά. Ναι. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός. Έχει ελλείψεις, θα έχει. Θα μπει μέσα εκεί στο τέτοιο, θα γίνει της Πόπης. Ναι, οπότε δεν. Εντάξει, δεν θες όμως, να φανταστώ, δεν θες να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό, να προκριθεί, αλλά μετά εξίσθηκε. Τι? Μετά το τόσο το κάνουν τόσο και αυτό, έτσι γι' αυτό σου λέω. Και και πασιαλιμανιώτικα και δεν συμμαζεύεται. Γι' αυτό σου λέω, δεν θες. Ξέρω, ξέρω. Αυτή είναι ιστορία. Έτσι, έγινε. Λοιπόν, βάλε άνω τελεία, τα λέμε αύριο, φίλε. Τα λέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-02-87 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται, μας λαϊκίζεται και μας καλημερίζεται και εντάξει ρε παιδί μου, ρίχνετε και από μια τάκα έτσι για να ξέρουμε, αφού το πάμε τώρα προς τα εκεί πηγαίνει το παιχνίδι. Να μαθαίνω κι εγώ, με ποια τάκα ας πούμε θα μπορούσες έτσι να γίνεις πιο δελεαστικός. Αυτό πάντως μου άρεσε πολύ. Με το Ζωή και το Έλενα, ε. Ναι. Έλενα Ζωή. Εκτός αν εννοούσε Ζωή τώρα όνομα γυναίκας. Την Κωνσταντοπούλου, θα ήταν λίγο δύσκολο. Σημασία. Εγώ το είπα για τη Ζωή. Η Ζωή, η Ζωή, η Ζωή που περνάει. Μη τυχόν και εννοούσε άλλη Ζωή γυναίκα. Όχι, παιδί μου, ποτέ, ποτέ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Άρα ο Τσάνγκ έλεγε ψέματα χθες. Δηλαδή τι έλεγε ο Τσάνγκ? Όταν φάγαν το γεύμα με τη γνωστή αλυσίδα. Έλεγε ότι προσπάθησα να συνδυάσω τις πρωτεΐνες γιατί χρειάζονται. Ναι, αυτό σου λέει. Ότι χρειάζονται. Έχουν έλλειψη. Έχουν έλλειψη σε πρωτεΐνες. Ναι. Και έφαγε σολομό εκεί πέρα, τα λουκάνικα, τα τσάκισε. Μια χαρά, ναι. Γιατί είναι αδύναμη. Καλύτερα από εμάς παίρνανε αυτοί. Ναι, ρε, εννοείται. Τι πλάκα κάνεις. Τι λουκάνικα, τζουμαγιά. Όχι. Όχι, βραστά πρέπει να τα. Βραστά, μωρέ, βούρστα αυτά τα τέτοια τζουμαγιά. Δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Καλά κάνεις και δεν πας στο σαρμάιβο, δεν θα τρώγεις. Και άλλοι φάγανε φακόριζο, λέει. Δηλαδή τις κυπριακές φακές. Φακόριζο, βέβαια. Ωραίο είναι, γιατί. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν έχω φάει ποτέ. Τώρα για μεσημεριανό. Εγώ μαγειρεύω φακόριζο. Ω, νάτος, να μας φέρεις ένα τάπερ να φάμε φακόριζο. Φακόριζο θα μας φέρει. Εύκολο είναι, ρε. Έφαγες πόρτα, είδες, δεν προτείνεις κάτι άλλο. Ξαναμαγειρεύω, δεν πιστεύω ξαναμαγειρεύω σολομό. Να σου πει, έλα να κερδίσεις δωρεάν πρόσκληση. Για σολομό, αν ενδιαφέρεσαι, βεβαίως. Ναι, θα σου βάλουμε από την πίσω πόρτα. Θα ανεβείς από το πλυσταριό. Έχω ένα υπέροχο σολομό με μακαρόνια. Σολομός με μακαρόνια. Αυτό το κάνω για να ρίξω γυναίκες συνήθως, όμως δεν το κάνω στον Μπάμπι. Και πέφτουνε. Συνήθως ναι. Συνήθως. Από την ταράτσα. Φιλιά, τσάου, τσάου. Σε σολομό, βρεσί. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, όπως τα άφησες. Έτσι. Έχω ένα νέο από το μέτωπο γιατί θέλω να αποκατασταθώ κάποια γυναίκα που θα δουνε και να με αποκαταστήσει. Να, τόσες φίλες έχει οι Έλενες. Οι περισσότερες είναι στη δέσμευση. Στη δέσμευση. Θέλω να είναι Ολυμπιακός. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δέσμευση δεν τον πειράζει. Ολυμπιακός να μην είναι γυναίκα. Δεν θα είναι Ολυμπιακός. Δεν θα είναι, πρέπει να είναι ψυχής. Πώς τη θέλεις? Πώς να τη θέλω? Όμορφη να είναι, καλή να είναι. Ναι. Και να περνάμε καλά. Δύο πόδια, δύο χέρια, αυτό το. Πάλι καλά που δεν είσαι από τον Τζουκαλά. Εδώ είμαι, δύο χέρια, τρία πόδια. Εκεί θα υπήρχε πρόβλημα. Τρία πόδια έχει μόνο η Χαλκιδική. Έτσι, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Λευτέρη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώστονα, καλώστονα. Τι κάνετε? Μόλις ακούσουμε, λέμε τη μαγική λέξη survivor, τσουπ, τηλέφωνο. Και όπως αυτή τη φορά δεν πήγα για το survivor. Πήγα για τη μαγική λέξη φακόριζο. Φακόριζο, μάλιστα. Σωστά.
στρατόρας πιτσιρικάς έκανε το λάθος, Μπάμπη, και μπέρδεψε το ρύζι με τις φακές. Και σας έκανε πιλάφι με φακές. Στην αρχή τον βάλανε να τα ξεχωρίσει. Παιδιά, τι γέλιο ήταν εκείνο. Τι γέλιο. Α, δεν το μαγείρεψε, το έκανε αυτό. Μπέρδεψε, τον είπα, βάλε σε μια σακούλα ρύζι και σε μια σακούλα φακές. Ναι. Και αυτός πήγε, έβαλε σε μια σακούλα. Πολύ καλός, πολύ καλός. Κάκαλος. Είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του φακές ο άνθρωπος αυτό? Δεν ξέρω ρε, το γέλιο που είχα που κατώταν ένα-ένα για καψόνι να τις ξεχωρίσει. Ούτε καψόνι, ούτε καψόνι αυτό δεν το βάζει να το κάνεις. Άστα να πάνε. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λέει. Καλά είμαστε εσύ. Γιατί, τι έπαθες, τι έγινε. Πρωί ρε μπάμπη, τα είδε και τα είδε. Σωστό και αυτό το πρωί. Μια φορά δεν κερδίσαμε τον Τζόκερ, να πούμε. Πρωί-πρωί τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε και σένα πάνω από το κεφάλι. Έπαιξα μας. Κι εγώ προχτές. Από τα σκάτς. Τι έκανες, Έλληνα? Παιδιά, τίποτα. Για να είναι στο στούντιο σήμερα, φαντάσου. Πολύ στενά. Μπορεί να είχε τέτοιο να έρθει. Λες, εγώ το έχω πει ότι αν κέρδιζα τον Τζόκερ θα ερχόμουν στην εκπομπή για ξεκάρφωμα. Μπορεί τώρα να είμαι πολύ πλούσιος και να μην το ξέρετε, κατάλαβες. Μπαμπή. Ναι. Αγαπημένη κουβέντα με τους φίλους μου είναι τι θα κάναμε το πρώτο βράδυ με το που βλέπαμε την κλήρωση. Ναι. Όλοι θα φεύγανε. Κανείς δεν από ό,τι καταλαβαίνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, κανείς δεν αγαπάει τους φίλους του. Γιατί όλοι λένε θα πάρω ένα αεροπλάνο, θα φύγω και τέτοια ή θα σας... Εγώ θα πήγαινε. Περίμενε. Ναι. Όχι όταν πάρεις τα λεφτά. Την πρώτη ώρα που θα δεις ότι βγήκαν οι πέντε αριθμοί συν ένα. Ναι. Δεν τα έχεις πάρει ακόμα τα λεφτά, θα βγεις με αυτά που έχεις ήδη. Μιζέρια. Δεν λέει. Τι να κάνεις, θα πάρεις μια μπύρα από το περίπτερο, κανένα σάντιτς και αυτό. Ενώ θα ξέρεις ότι είσαι πλούσιος. Μιζέρια, δεν λέει. Θα δανειστείς. Θα δανειστείς, ναι. Τυχεροδάνειο θα πάρεις. Πρώτο αριθμοδάνειο. Κάτι ρε παιδί μου, θα πεις, θα τα πάρεις, θα τα φέρω όλα μαζί. Πώς το βλέπεις σήμερα το ματσάκιο? Μπάμπη, δύσκολα, εντάξει. Δύσκολα, δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει εδώ στο λόγο επειδή είμαστε όλοι απεσιόδοξοι. Χαίρομαι. Ναι, μόνοι έλεγε. Όχι απεσιόδοξοι, φιλερεαλιστέ. Δεν θα πω τώρα, θα βάλω 4 γκολ. Ρεαλιστέ, πες το μωρέ, έτσι σιγά. Εντάξει. Ποιος θα το θυμάται αύριο, θα το έχουμε ξεχάσει. Όχι, εμείς είμαστε από αυτούς που λέμε. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε, σωστά. Στα λεγάκιδες. Να σε καλά. Δύσκολα, έγινε παιδιά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, φιλιά. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Επειδή δεν είμαι ρεαλιστής, ναι. Είμαι Μπαρσελονίδης. Πολύ καλό. Πώς το είπε? Δεν θες να ακούσεις, άστο καλό. Ναι. Μπαρσελονιστής. Ναι. Δεν είμαι ρεαλ. Ναι. Και δεν είμαι ρεαλιστής. Ναι. Μας λέω από τώρα. Ναι, μας λες από... 2-0 το παιχνίδι, ναι. Παράταση. Κερδίζει 4-3-0 το ΠΑΟΚ. Ναι. Και ετοιμαστείτε για Παγκρίτιο. Τα έχεις πει αυτά, θα δικαιωθείς ίσως, έχεις πει από την αρχή εγώ της χρονιάς. Εγώ θα δικαιωθώ, αρχίζω σιγά σιγά το όνειρο βγαίνει το έτσι. Όνειρο. Με ένα όνειρο θα ζω. Έχω να πω και κάτι άλλο κύριε Πάπη. Δεν θα είχες, σιγά μη δεν είχες να δεν πεις. Ναι. Γιατί με κλείνετε. Όχι, πες το βρε παιδί μου, να πάμε διάλειμμα έχουμε σιγά σιγά. Εντάξει, θες να πας για break για κανένα τσιγάρο και καφέ. Μ' αφήνεις. Δηλαδή με την Έλενα και τις φίλες της. Τι να κάνουμε. Ας ξυπνούσες. Εργατική τάξη, την πλέμπα. Ας ξυπνούσες και εσύ πρωί σαν και εμένα, θα είχες την ίδια ανταμοιβή. Εγώ έχω σηκωθεί από τις 4 τώρα και δεν έχω κινηθεί γιατί γλεντούσα το μεθύσι της χαράς. Γλεντούσες. 3 ώρα πήγα σπίτι, 4 σηκώθηκα, ήρθα στη δουλειά. Μια χαρά, εργατιά στο λόγο επειδή. Να σε καλά, Λευτέρη μου, τα λέμε. Τσάω. Για το προηγούμενο τηλεφώνημα που ζητάνε νύφη, έχω μία υποψήφια φίλη μου, η οποία είναι Πανιόνιος. Μήτε θα ξαναπάρει, αλλά δεν μας ακούει. Ο Λευτέρης μας παίρνει χωρίς να μας ακούει. Χωρίς πλάκα, από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι κοντά. Νέα Σμήνη, Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω, είναι κοντά. Όχι καθόλου κοντά, καμία σχέση, αλλά Αθήνα είναι, βρε. Όχι. Είναι εδώ μένει κοπέλ. Αυτό μένει εκεί. Ναι. Έβρε, βέβαια, ξέρεις ότι και εγώ συμπαθώ του Πανιόνιο πάρα πολύ στην Αθήνα. Τώρα εδώ. Από μικρό παιδί μου Πανιόνιος και τέτοια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μελάνθιο. Έτσι μας γράφει. Το όνομά του. Δεν φτάνει μόνο να μιλάς, λέει. Πρέπει και να σ' ακούνε. Καλημέρα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα αναφέρεται, ίσως για το ότι τι λέμε στις γυναίκες που είχαμε θίξει και αυτό. Βέβαια. Ναι. Για ξαναπέστε αυτό. Δεν φτάνει, λέει, μόνο να μιλάς, πρέπει και να σ' ακούνε. Και όποιος κατάλαβε, καταλαβαίνει λίγο μπερδεμένο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο μας γράφει. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ σήμερα ανοίγω την καινούρια μου πιτσαρία. Πολύ ωραία. Αλλά επειδή είναι καινούρια επιχείρηση, κάνω και τον Pizza Boy. Α, να
Μάμης θα δίνει τζαμπο πίτσες για να δοκιμάσουμε. Δυστυχώς λέει, αποστέλω πίτσες μόνο σε ταράτσες. Ανοίγει μάλλον αποκλειστικά για εμάς. Αν η κάτω τούμπα σε βολεύει, είσαι ευπρόσδεκτος το να φέρεις πίτσες. Μα εδώ σου λέει, ανοίγει ολόκληρη κοντζαμάν πιτσαρία μόνο για να βολέψει εμάς. Και να, ωραία δεν θα ήταν αυτό σαν φάρσα να λέμε ελάτε εδώ να δούμε το παιχνίδι με την Έλενα και τις φίλες και να είμαστε μόνο μαντράχαλοι. Να έρθει ο άλλος να έχει κάνει μέχρι και μπάνιο. Φαντάζεσαι. Γιατί αλλιώς δεν κατάλαβα. Αλλιώς. Το αξίζουμε. Αλλιώς. Όχι παιδί μου, εσύ αξίζει το μπάνιο. Μα μόνο με τις γυναίκες κάνουμε μπάνιο. Αυτό σου λέω τα αγοράκια. Μικρά μυστικά που δεν πρέπει να τα ξέρεις, αλλά τι να κάνουμε τώρα εδώ που φτάσαμε. Μην μου λες αυτά τα μυστικά, είναι μυστικά. Είναι μυστικά που δεν. Καλύτερα να μείνουν μεταξύ μας. 7 η ώρα κυρίες και κύριοι. Νεράκι κύριε. Νεράκι παιδί μου πάει η εκπομπή. 7 η ώρα νεράκι γιατί δίνουμε τεράστιο boost. Boost. Boost παιδί μου, boost την καθημερινότητα. Σαν το mega booster του πάμε στοίχημα. Το οποίο σου δίνει και αυτό πολλά παραπάνω από όσα περιμένεις, από όσα αποσδοκάς. Γιατί όταν επιλέγεις το μάτσο του πονιού με ακόμη καλύτερες αποδόσεις, το ποντάρισμά σου αποκτά μεγαλύτερη αξία. Σε αυτό το κουπόνι έχεις τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις. Με το πάμε στοίχημα ζεις παραπάνω. Θα ζήσεις ζωή που δεν την φαντάζεσαι. Και σήμερα αν μη τι άλλο το πάμε στοίχημα έχει να σου δώσει, έχει ματσάκια. Έχει ΠΑΟΚ βέβαια. Α, έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Ναι. Εμείς τα δώσαμε στις 7. Oh, με το Mega Booster. Booster. Θα πάμε να διαλυματιστούμε. Επιστρέφουμε. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Η μέρα και ο ήλιος ανέτειλε μέσα από τα μάτια της Έλενας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στις επάλεξη, στη δεύτερη του ώρα. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ο οποίος ξεκινάει από το κλειδί Μαθίας και καταλήγει στις Ράχες Φθιώτιδος. Και τον ποποδέκτη της Seaway με τον οποίο έχουμε σημαντικότατες εκτόσεις. Περνάμε ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οργανώνουμε και παρακολουθούμε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια μας, διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά τον e-way λογαριασμό μας και τόσα και τόσα άλλα. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις φίλε και φίλοι ακροάτρια τον πομποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών είτε τηλεφωνώντας το 2410 74 14 40 είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site σε gianmotorway.gr και ο πομποδέκτης της Seaway θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείς. Και οι σημαίες ψωμιάδι μαζί μας, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και η Mond Alumin με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mond Alumin, στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 600 722 στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και η Κρήτονο τον Gas Service, Χάρης Γουρνιός, μας δίνει όθηση. Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 55 8083. Μεταβέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano. Μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα Facebook τα λέμε και από εκεί.
Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει: καλημέρες από την κυτρινόμαυρη Καλαμαριά. Όλη η Ελλάδα, λέει, σήμερα είναι πράσινη. Κυτρινόμαυρη, πράσινη. Οτιδήποτε δεν είναι ασπρόμαυρο. Καταλαβαίνεις, ας πούμε. Καλημέρα πάντως. Το δώσουμε, εννοείται. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Σε αυτά, στις καλημέρες δεν χωράνε οπαδικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Και έχω έναν φίλο που μου λέει χτες, θα γυρίσω και θα πω σήμερα καλημέρα από την καταπράσινη Τούμπα. Έχει πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού τελικά Θεσσαλονίκη. Είναι, τι γίνεται, Έλενα μου, κάνεις κακές παρές μάλλον. Όχι, καλό παιδί, τώρα δεν ξέρω τι συνέβη. Του συνέβη στη ζωή του και από εδώ από Θεσσαλονίκη είναι αυτός. Είναι, εδώ μένει αλλά είναι από Καβάλα. Αυτοί οι καβαλιώτες είναι κάτι τέτοιο. Τι είπε τώρα. Έχει κάποιο, εγώ έχω κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς και τέτοια στην Καβάλα, τέλος πάντων. Μου έλεγε μάλιστα ότι θα πάρει, λέει, τηλέφωνο τον Τάκη του Τζουκαλά και θα του πει καλημέρα, λέει, από την καταπράσινη Τούμπα και θα του το κλείσει. Τζουκαλά, εντάξει, δεν τον πολύ ενδιαφέρει για την Τούμπα. Μπορεί να του πει όμως, άντε γεια, άντε γεια. 2-31-0-287-38, εμείς δεν κλείνουμε κανέναν. Σήμερα 5η 27 του Απριλίου. Και δεν είδαμε και τι όλες και δεν προλάβαμε να δούμε τι γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα. Δεν είχαμε και αμάν κάτι το συγκλονιστικό που αξίζει να μνημονεύσουμε. Σαν σήμερα, λέει, το 1981 παρουσιάζεται το πρώτο ποντίκι υπολογιστή στο κέντρο ερευνών. Αυτό τώρα δεν έχω καταλάβει, είναι σαν το επίθετό σου λίγο. Είναι Xerox ή Xerox. Πώς γράφεται? Με δύο ξύ. Είναι με δύο έξα. Πώς έχεις εσύ, ξίτσα. Ναι. Αλλά σε είπαμε και ζίτσα. Εσύ γιατί με είπες αφού είναι ξύ? Μερικές φορές το ξύ διαβάζεται και σαν ζει το... Σε ποια γλώσσα? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Ναι. Αυτό, το ξέροξ. Αυτό το ξέροξ που συναντάμε στους υπολογιστές. Κάποιος ειδικός, κάποιος hacker μπορεί να μας... Δεν το ξέρω. Αυτά τα σημαντικά, τα ποντίκια δηλαδή, ιδρύθηκαν σαν σήμερα, επινοήθηκαν. Τώρα από γενέθλια, από τέτοια, δεν έχουμε κανέναν αθλητικό για να το μνημονεύσουμε. Λίγα πράγματα στις 27 του Απρίλη. Σαν σήμερα, το 2002, η ΑΕΚ νικά τον Ολυμπιακό 2-1 και κατακτά το κύπελο Ελλάδος. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι, το 2002. Όχι, δεν τρελανείς. Το θυμάμαι, γιατί να μην το θυμάμαι. Το 2002, παιδί μου, είχες γεννηθεί το 2002. Ναι, ήμουνα τρίτη δημοτικού. Τρίτη δημοτικού και θυμάσαι και έβλεπες κύπελα Ελλάδας τέτοιες ημερομηνίες. Ποιος ήταν τερματοφύλακας της ΑΕΚ? Το 2002, ναι. Ο Τιματζίδης. Εντάξει, δεν το θυμάμαι. Πες μου το τερματοφύλακα. Ο Αλμέιδα. Εγώ θυμάμαι έναν άλλο τελικό. Γιατί μου άρεσε τερματοφύλακας. Ποιος ο Σάχα. Τέτοια είσαι. Αργεντίνος δεν είναι. Σ' αρέσουν οι Λάτινε. Τα τατουάζ και με αυτά. Το κίνησε. Γιατί τατουατζής είναι αυτός? Δεν ξέρω αν είχε, αλλά τώρα αυτή όλη τέτοια. Ο Σάχα, ε. Αυτός πρέπει να τα είχε και με μια λιμίδα κάτι. Α, βλέπεις. Δεν ήμουν εγώ, ήμουν μικρή τότε. Πρέπει να έχει ωραία γυναίκα. Να μου πεις, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ωραίες γυναίκες. Ναι, αυτό θυμάμαι. Το κριτήριο. Βλέπουν ναι. Μέσα στον ψυχικό κόσμο του ποδοσφαιριστού. Άρα η ΑΕΚ ήταν και πιο μετά, ε. Παιδί μου, τα παίρνει συνέχεια. Εδώ λέμε 22 συμμετοχές, έχει σε τελικούς και έχει πάρει τους 16. Είναι πολύ αντίθεση. Είναι ύπουλη. Ύπουλη. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω έχει πάει καμιά 17-18 και έχει πάρει μόνο στους 4. Από το 85. Τι εννοείς από το 85? Να πάνε σε τελικό. Ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει από το 85, έχει να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ. Ναι. Τελικό είχε πάει το 2014, σαν χθες, 26 του Απρίλη. Είχε φάει μια ξεγυρισμένη 4 από τον Παναθηναϊκό. Μιλήστε. Τώρα όμως δεν θα μπορεί να είναι μαζί. Δεν θα μπορεί να είναι μαζί. Τι έγινε, καλέ, κρύωσες? Ναι. Δεν κάνουμε. Από μου τα κλείσες εδώ. Δεν κάνουμε. Παιδί μου, σου έκανα τέτοιο. Σου έκλεισα το air condition, είχε το κρύο είχε. Α, δεν έβγαζε ζέστη. Δεν σου φαίνεται και σαν ζέστη. Μάλλον κάτι κάναμε και κρυώσαμε την Έλενα, φίλοι ακροατέ. Αρχίζει και ντύνεται και αυτό δεν το θέλουμε. Κοίταξε, Βάμπη, εγώ γενικά έτσι κρυώνω. Ναι. Γενικά, το ξέρεις. Ναι. Το ξέρω. Όταν θα μπει Ιούνιος, ναι. Τότε ναι. Έτσι. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Μαρία. Xerox είναι το ποντίκι και η μάρκα. Και πώς γράφεται? Έχει έτσι. Χ, έψιλον, ρο, όμικρον, χ. Δεν είναι αγγλικό τότε. Αγγλικό είναι, αγγλικό. Αλλά έχει αυτό τώρα. Η αγγλική γλώσσα δεν ξέρω. Και παραπάνω μας πάρει μια φιλόλογος να μας τα διευκρινίσει.
Έχουμε λέει εκτυπωτέ στην τράπεζα και ξέρω. Μας πληροφορεί η φίλη μας η Μαρία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που μας στέλνει εδώ το μηνυματάκι, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί κολλάει ο υπολογιστής. Αλλά θα κάνω ένα refresh και θα το δω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή Facebook και εκεί μηνυματίζεστε και επικοινωνούμε. Καλημέρα λέει, αλλεργία λέει να σας πιάσει από το πράσινο. Για αυτούς που γράφουν ναι, από την πράσινη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Λέει ο παδός του ΠΑΟΚ προς τους υπόλοιπους φιλάθλους που σήμερα θα είναι τους φιλάθλους Θεσσαλονίκης που θα είναι με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πόσες χιλιάδες να είναι. Στο γήπεδο σήμερα θα είναι καμιά 25-26, δεν θα γεμίσει το γήπεδο, δεν φαίνεται τέτοια διάθεση ότι θα είναι sold out το μάτς. Εντάξει, θα είναι σχεδόν την καρισμένο. Η Τούμπα παίρνει καμιά 28. Καθήμενοι αυτό, πες 25.000 εισιτήρια θα κοπούνε. Άξου, καλά θα είναι. Βάλε και κανένα 2-3.000 τζαμπατζίδες. Σαν αυτούς που στείλαμε από εδώ, από το Λίμπερο. Αλλά εμείς στην ταράτσα που θα δούμε το μάτς δεν λογιζόμαστε ως τέτοιοι. Λέγαμε λοιπόν πιο μπροστά, γιατί είμαστε και εκπομπή διατροφολογίας. Θα δώσουμε μια νέα διάσταση στα πράγματα. Γιατί μας ανησυχεί τώρα, βλέπουμε εκεί πέρα τους άλλους να δοκιμάζουν τους Άγιους Δομινίκους. Γιατί έχουμε πολλήπλευρες δραστηριότητες αλόγω επειδή παντού όπου έχει αθλητικά. Και απορεί κάποιος για το διατροφολόγιο. Λένε, άλλοι εδώ η Έλενα κατήγγειλε ότι ήτο στημένα. Ήτο. Ναι, παιδί μου, αλλά λέει τρώνε, λέει φρούτα, μπανάνες, ανανάδες, καρπούς, φύτρες και λαχανίδες. Ωραία όλα, αλλά τώρα αυτό με τις λαχανίδες δεν μου άρεσε. Ναι, ναι, τώρα λαχανίδες δεν τρώμε στα καλά μας να πάμε. Το έχω δοκιμάσει, δεν. Εντάξει, είναι πολύ φτηνό. Α, γι' αυτό. Ναι, ναι, λαχανίδα φυτρώνει στα παρτέρια στους δρόμους. Δηλαδή τα βρίσκουν εκεί. Η λαχανίδα τι, σαν τα χόρτα. Σαν το λάχανο. Σαν το λάχανο, το έξω του λαχάνου κάπως έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Με τσιπουράκι βέβαια μπορεί να με... Μπαμπί, όχι, δεν πίνω τσιπουράκι. Καλά, 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 καλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τον να. Καλημέρα. Δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Τι. Εντάξει, δεν το διαβάσουμε όλα. Υπάρχει και μια λογοκρισία. Εντάξει, επειδή θέλετε να. Είναι που δεν το κόβεις, δεν κόβεις κανέναν. Να προσέχετε τώρα, πώς θα μιλάτε. Δεν είπα και τίποτα κακό. Ο κόσμος κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να τα, να τα παραφέρουμε αυτά στην. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Μας κόβεις από τώρα, αλλά μην την πρόκληση να την πάρουμε, να το ξέρεις αυτό. Έτσι. Μπάμπι, να το ξέρεις και τέτοια θα φωνάζεις στο γήπεδο. Το γήπεδο εσύ θα μας το φέρει. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, οι αληθέοι ότι έκαναν πρόταση για τη φιέστα σήμερα. Για την. Το ακρόαμα δεν θα πάρει μετά τον αγώνα. Τι. Όχι, από τώρα μπουζούκια, ρε, εσύ από τον ημιτελικό. Εντάξει, ντροπή θα είναι αυτό. Από τώρα πάνω. Ναι. Πότε, αλήθεια, πότε είναι ο τελικός, παιδιά, δεν έχω ιδέα. 6 Μαΐου. 6 Μαΐου, άστε τώρα στο κοντά είναι. 6 Μαΐου. Καπάκι κι άμα είναι Κρήτη, πώς θα πάμε. Ναι, την άλλη εβδομάδα δηλαδή είναι ο τελικός. Και δεν μας δίνουν κι άδεια. Ω, μάλιστα. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Άσε να πάμε και θα δούμε. Δε, καλά, εμείς μπορεί να πάμε όποιος και να είναι, Έλενα μου. Άμα Κρήτη στην γιατί. Έτσι, για να δούμε ωραία μέρη, ξέρω εγώ. Όχι, γιατί να είναι στην Κρήτη. Γιατί... Δεν... Να μας εξηγήσει ο φίλος. Ναι. Γιατί επειδή πέρασε η ΑΕΚ στο τελικό και η έδρα της είναι το ΆΚΑ. Ναι. Το Ολυμπιακό στάδιο. Γήπεδα, νομίζω ή το... Ναι, είναι το Ολυμπιακό στάδιο. Ή στην Κρήτη θα είναι τώρα το γήπεδο. Ή νομίζω Λάρισα ή Βόλο, θα το γελάσω. Δύσκολα εκεί. Γιατί πρέπει να είναι ένα ουδέτερο στάδιο όπου δεν είναι η έδρα των δύο ομάδων που θα συμμετέχουν στον τελικό. Γι' αυτό. Να μην είναι Αθήνα. Να μην είναι, να μην είναι γιατί Αθήνα. Γιατί παλιά πώς γινόταν Αθήνα. Έλα μου, δεν ξέρω. Μπορεί τώρα να γίνει και πάλι. Ήρθε. Έτσι, τώρα του ήρθε. Να το κάνουμε στο Καραϊσκά γιατί έμαθα ότι έβαλαν και καινούργιες κάμερες. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Αισιόδοξο ο λαό του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, Κρήτη ρε παιδί μου, θέλω Κρήτη να πάμε εδώ. Αποστολή από το Λίμπερο. Ναι, παιδί μου, κατεβούμε. Μπορώ να έρθω κι εγώ πίσω. Εννοείται μαζί θα πάμε, τι πλάκα κάνει. Ωραία. Ψήθηκες, ναι. Να δούμε ποιο θα έρθει στην εκπομπή το πρωί. Σε ποια πόλη? Στο Ηράκλειο, τι να κάνει. Όχι. Εμεί θα πάμε στα Χανιά. Εντάξει, θα και το δούμε από τηλεόραση. Καμιά φίλη με τα ράτσα έχει στα Χανιά. Όχι. Θα βρούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Χριστός Ανέστη, να είστε πολύ καλά. Αληθώς ο κύριος. Δεν είναι θέμα Αθήνας. Mm-hmm. Εάν περνούσε ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ. Ναι. Ισχύει. Η ΕΠΟ απλά δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται να γίνει σε έδρα μιας από τις ομάδες τις τέσσερις που συμμετέχουν. Mm-hmm. Και επειδή η ΑΕΚ δήλωσε φέτος ανέδρα το ΆΚΑ, γι' αυτό αποκλείεται να γίνει στο ΆΚΑ. Δηλαδή, ας πούμε, αν ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός
ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πιθανότητα θα γινόταν στο ΆΚΑ. Βέβαια, υπήρχε και μία ότι με τη σύνεση, δηλαδή τώρα αν τύχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πιθανότερο είναι να γίνει στο ΆΚΑ ο τελικός. Ναι, γιατί... αλλά ο Ολυμπιακός δεν γίνεται πια να παίξει γιατί αποκλείστηκε. Ε, Ολυμπιακός είπα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ό,τι να είναι, λέω. Ναι, συμφωνώ, εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά ναι, τώρα στην περίπτωση, και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα, στην περίπτωση που περάσει ο ΠΑΟΚ, θα αρχίσει, δηλαδή σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουν να βγάλουν έδρα. Γιατί θα θέλει ο ένας εκεί, ο άλλος εκεί. Θα έχουμε... Είναι πολύ στριμωκλά τα πράγματα. Είναι όντως... για την ΕΠΟ. Είναι δύσκολο. 6 Μαΐου όντως. Εγώ τον είχα κάπου τέλη Μαΐου, πιστεύω ότι είναι ο τελικός. Ιδέα δεν είχα. Δεν θυμάμαι ειλικρινά. Ναι, έτσι μας υποθέτει. Θυμάμαι ειλικρινά. Τέλος πάντων, καλή διάθεση για σήμερα. Πώς το βλέπεις? Τι προβλέπω ότι θα γίνει? Ναι, πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου? Έχεις αισιοδοξία, συγκρατημένος. Αισιοδοξία πάντα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι. Πρέπει να πάω στο γήπεδο να φωνάξω. Σωστός. Και επειδή το 84 είναι σαν χτες για μάτς παππούδες, πάμε να το ξανακάνουμε. Όντως, είχε δίκιο η Έλενα. Αυτό εννοούσε. Και εγώ το μυαλό μου πήγα στο πρωτάθλημα. Λέει, έγινε σαν το 84 αυτό. Ήδες. Μπράβο, ρε Έλενα. Εγώ δεν ιδέα δεν έχω από το, επειδή το έζησα το 84, ήσουνα, καλά. Ήσουνα μέσα. Το 84 ήμουνα 22 χρονών. Κάτσε, πόσο είσαι τώρα? 52. Δεν ακούγες. Ακούγεστε τώρα για 52. Έλενα, καθόλου. Anyway. Μπράβο. Λοιπόν, το 84 το κλίμα ήταν το εξής. Mm-hmm. Ότι χάσαμε 2-0 κάτω. Ναι. Και ακόμα και τα μέσα τότε, γιατί δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, sites κτλ. Τα σπορ του Βορρά που ήταν έτσι, τότε. Έτσι. Είχαν βγει με τίτλο και λίγα ήτανε. Δηλαδή το... Η εικόνα του παιχνιδιού στην Αθήνα ήταν ότι έπρεπε να διασυρθούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν πήγαμε καλά. Ναι. Και αντιστοίχως, η εικόνα εδώ μέσα ήταν ότι και τα 4 ήταν λίγα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, επειδή μπάλα είναι. Σωστό. Και δεν ξέρεις πώς θα έρθει. Η μπάλα είναι στιγμές. Mm-hmm. Δηλαδή, σε κάποια εκδοχή της πραγματικότητας ρίχνουμε σήμερα 5 και σε κάποια άλλο παράλληλο σύμπαν τρως γκολ στο 1 και τελειώνει το πανηγύρι. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει, αν ήξερα τι θα γίνει. Καλά, μα ξέρω, εννοείται. Αλλά μ' άρεσε αυτό, ποιητικό, η μπάλα είναι στιγμές. Ωραίο, μποφίλιο ακούγεται. Η μπάλα είναι, γερνώντας αντιλαμβάνεις, είναι όντως στιγμές και όλα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, αν φέρεις τις στιγμές ενός παιχνιδιού στο νου σου, μία προς μία, θα μπορούσαν να συμβούν πολλές ανατροπές. Εκτός πια αν παίζει, ξέρω εγώ, αν παίζουν δύο ομάδες με τεράστια διαφορά. Ναι, εδώ θα μου πεις... Αλλά αυτό δεν το βλέπεις συχνά. Εδώ θα μου δεν πεις... το βλέπεις συχνά έτσι. Την τελευταία φορά που πετύχαμε τον Παναθηναϊκό σε τελικό και μας στέλισαν. Ναι, πριν 2-3 χρόνια. Δεν ήταν τόσο καταιγιστική όσο δείχνει το τελικό σκορ. Ούτε τόσο πιο ποιοτική. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Μπάλα. Εδώ θα μου πεις, χθες το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 80 λεπτά κοιμόμασταν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λέω. ΑΕΚ Ολυμπιακός 80 λεπτά κοιμόμασταν και μέσα σε 10 λεπτά πήγαν να γίνουν τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Να, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Την ώρα που ο άλλος τελείωσε και χαλάρωσε. Πήγε να γίνει δουλειά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλά. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη Βέρεια. Χαιρετίζουμε την Βέρεια. Θέλω σήμερα όλοι όσοι παίρνουν να λένε και το χρώμα. Εντάξει, οκ. Μπορεί να σου πει κάποιος λιλά. Υπάρχει πολύ αισιοδοξία. Ναι. Και βλέπω 3-0 ημίχρονο και 5-0 τελικό. Α, πολύ, πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα να πέμει. Και η Τούμπα θα είναι sold out μέσα έξω. Έτσι, έτσι. Το έξω σίγουρα θα είναι. Το μέσα δεν ξέρουμε. Έμαθα, υπάρχει και μια επικαθήμενη ντάλιγκα με ρετσίνες μαλάμες. Ψυγείο επικαθήμενο, κρύο. Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κόσμος σιγά σιγά προετοιμάζεται. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Μέσα από το γήπεδο, έξω, ψηλά, χαμηλά. Από τα ψηλά στα χαμηλά, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Έχεις δει ποτέ παιχνίδι ολόκληρο, Έλενα μου, πλάκα στην πλάκα? Τι παιχνίδι? Ποδοσφαίρου, ολόκληρο. Ναι. Έχεις δει? Καταρχήν έχω πάει και στο γήπεδο. Βεβαίως. Ναι, είδες σήμερα που δεν είχαμε να σε πάμε στο γήπεδο, τέτοιοι είμαστε. Μπαμπ, γιατί δεν θα... Δεν πειράζει, άστο, δεν θα ξεχωριέμαι καλέ τώρα. Δεν θα κρινιάξω. Να, δεν ψάχνω να βρω κανένα... Έχω, σήμερα μου λείπουν τα λεφτά. Θα πάμε στο γήπεδο. Θα τα βρούμε και τα λεφτά. Θα τα βρούμε, παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Και το παιχνίδι θα δούμε. Όλα θα τα κάνουμε. Θα σε πάω στο καφενείο. Δεν θα έρθω. Ποιο καφενείο? Σε ένα καφενείο που πάει και βλέπω τα παιχνίδια. Δεν σ' αρέσει. Έχει, θα μου πεις τώρα με ζέσ, καλοτσίπουρο και τέτοια. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, εγώ λέω να καταλήξουμε στην ταράτσα. Ταράτσα, καλά, την ξέχασα την ταράτσα. Γιατί θα έχει και ωραίο καιρό. Ναι. Δεν θα έχει. Θα έχει, παιδί μου, το βράδυ. Καλό καιρό για σήμερα. Το
το βράδυ θα έχει 19-20 βαθμούς, θα έχει στις 7 η ώρα που θα είναι το παιχνίδι. Ωραία. Ναι, παιδί μου, μελιακάδα. Θα πέσει ο ήλιος, μέχρι τότε και λίγο ήλιο θα τραβήξουμε. Να χαρά. Θα τα σκεφτώ όλα. Ξέρεις, λάδια τέτοια στην ταράτσα. Από τώρα λάδια. Γιατί? Τι, παιδί μου, δεν, θα σου καίει ο ήλιος. Δε, όχι. Δεν καίγομαι εγώ. Εντάξει, εκεί που καίγομαι πολύ όμως εγώ. Καλημέρα! Καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Στέρες. Να το σκιάλο. Μ' αρέσει. Τα χρώματα θέλει. Δεν θέλει να ακούει η Έλενα χρώματα, θέλει να ακούει μάλλον ασπρόμαυρο. Εγώ την όχι, κατάλαβα. Θέλω, θέλω χρώμα. Χρώμα θέλει, εντάξει. Κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε 4 η ώρα από τις Στέρες κατηγορίζει όλη η πόλη για τους Αθηναίκες, να το ξέρετε αυτό. Θα φρακάρει ο δρόμος. Φρακάρει η Εγνατία, κάνουν και καινούργιο δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει πολύ αισιοδοξία. Ναι. Βέβαια, υπάρχει όμως. Νομίζω εγώ θα περάσω ο καλύτερος. Εμείς αποδεχόμαστε την περίπτωση που δείχνει το στραβό αποτέλεσμα, έτσι όλα μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τώρα, ναι, εννοείται τώρα, τι να κάνουμε. Εντάξει. Αλλά πιστεύω θα μπουν γκολ. Το πιστεύω θα μπουν, είναι ένα πολύ μυστήριο παιχνίδι. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση που ο Παναθηναϊκός διαχείρισε το αποτέλεσμα που έχει ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολο από ότι είναι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ νομίζω θα βγει να τα δώσει όλα. Ο Παναθηναϊκός είναι που πρέπει στρατηγικά να δουλέψει. Όλο το θέμα. Έχεις ένα point με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ την γκρίνια την άκουσε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή το στραβό ήρθε, τα άκουσε όλα. Εκεί σήμερα είναι ό,τι γίνει. Δεν έχει να κάνει. Σήμερα είναι, πραγματικά είναι ό,τι γίνει και πιστεύω και το γήπεδο θα έχει πολύ κατηφορά. Νομίζω ότι σαν ποιότητα ομάδα νομίζω είναι πολύ καλύτερο ο ΠΑΟΚ και νομίζω έκανε ίσως τα χειρότερα τα παιχνίδια μέσα στο τηλεφόρο. Ισχύει. Το θέμα, εγώ ένα αρνητικό που μπορώ να διακρίνω βέβαια από την άλλη, είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια, έτσι τα πολύ σπουδαία, με πολύ κόσμο, η Τούμπα δεν έχει δώσει την όθηση που θα έπρεπε να δώσει στην ομάδα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή στην Ευρώπη το είδαμε... Ναι, προκαλεί νομίζω κάποιο άγχος περισσότερο. Δεν ξέρω, αυτό που λες έχεις δίκιο. Εγώ το έχω δώσει γιατί έχω πάει σε σπουδαία παιχνίδια και φέτος και πέρσι είδα ότι η ομάδα δεν βοηθήθηκε δηλαδή από τον κόσμο, δηλαδή να δώσει κάτι παραπάνω. Αυτό που μου άρεσε να πω κάτι τελευταίο ήταν στην προπόνηση χθες. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έγινε με τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ που πήγε στην προπόνηση, που μιλήσανε, που κάνανε. Κοίταξε, υπάρχει θετική αύρα. Από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι είναι. Σωστό. Ας βγουν να τα δώσουν όλα και αν χάσουν. Τουλάχιστον να τα δώσουν όλα. Αυτό. Δηλαδή να το ενοποιήσετε. Ας τα δώσουν όλα και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι. Οκ, okay, δεχόμαστε και το άλλο αποτέλεσμα. Και να μην δούμε, να μην δούμε παιχνίδι σαν το χθεσινό εκεί που 80 λεπτά να πούμε. Κλείνα τα μάτια μας. Να είστε καλά, επίσης, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Γιατί χθες λίγο έτσι νιστάξαμε, λίγο βαρετό φοβόταν ο Γιάννης στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ναι, καλά που έκανες που δεν το είδες. Για σήμερα πολύ ωραία, θετικά όμως τα είπε. Ο κόσμος είναι ωρεξάτος, θέλει να δει μπαλίτσα, θέλει να γουστάρει. Και έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε και τα πράγματα. Κοίτα, αν σκέφτονται όλοι έτσι. Ναι, δυστυχώς δεν σκέφτονται. Επειδή γι' αυτό το λέω, ωραία θα πάει. Ωραία θα είμαστε σαν κόσμος, παιδί μου. Θα έχει ο κόσμος χρώμα, θα έχει αισιοδοξία, θα έχει πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Καλά, πολλές φορές το λες, αλλά όταν φτάνει η στιγμή. Τι λες εκείνη την ώρα. Όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν οι παλμοί, ανεβαίνει σίγουρα, η ένταση. Είναι ωραίο που υπάρχει έτσι αυτό στο μυαλό. Εμείς εδώ που βλέπουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, απολαμβάνουμε διαφορετικά τα πράγματα, το ευχαριστιόμαστε. Διαφορετικά δεν ευριάζουμε, δεν κάνουμε, δεν έχουμε νευριάσει ουδέποτε σε γήπεδο. Εντάξει, εμείς όμως χαλαρά. Έχουμε τα περάματα. Πώς το αντιμετωπίζεις δηλαδή. Έχω μια χαρά, με τι με νοιάζει. Κάτσω να δω και θα πιω το τέτοιο μου, αυτό. Αυτό, εμείς θα πιούμε είναι. Μα εγώ βλέπω τα παιχνίδια πλέον. Και πηγαίνω στο γήπεδο, αν θα τύχει να πάω ή θα πάω στο καφένιο. Πάω και τα βλέπω για να ακούσω την ατάκα από δίπλα. Δεν κάθομαι να βλέπω μάτς. Πολλές φορές μπορεί να χάσω και τον γκολ. Γιατί έχω προσιλώσει τα μάτια μου σε κάποιον τύπο που ο οποίος είναι εκεί, πινελικό. Και πορώθηκε. Πορώθηκε, έκανε και τον βλέπω, ας μην τον παρατηρώ. Ή θα ψάξω να βρω ποιος θα πει την πιο ωραία ατάκα και θα είμαι καρφωμένος εκεί. Το γήπεδο, εντάξει, είναι τέτοιο. Μπορώ δηλαδή να έχω και γυρισμένη την πλάτη στο μάτς και να, κοίτα, να βλέπω στο τον κόσμο. Στο γήπεδο είναι λίγο η ατμόσφαιρα. Ναι, πιο πολύ μ' αρέσει ο κόσμος. Πάω στο γήπεδο για τον κόσμο παρά για το μέσα και τι θα παιχτεί και τα τέτοια. Εντάξει. Αν είναι και ένα πολύ ωραίο μάτς, βέβαια. Εντάξει, θα γυρίσουμε και λίγο το βλέφαρο όμως και θα το δούμε. Κοντά μας έχουμε και την Ιντερβέντεν, πλησιάζονται σε 7.30 όπου θα πάμε να διαλυματιστούμε. Γιατί το στοίχημα πάνω απ' όλα για εμάς είναι το δικό μας άθλημα. Και η Ιντερβέντεν μας ενημερώνει για Γερμανίες και Ολλανδίες, αλλά και όχι μόνο, για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στις γραμμές των αγωνιστικών χώρων.
χτες λοιπόν. Είχαμε και κύπελο, κύπελο. Κύπελο εμείς. Τώρα είναι γιατί ψάχνω να βρω το site γι' αυτό. Κύπελο. Δεν θυμάμαι. Είχαμε κύπελο Γερμανίας. Αγωνιζόταν Μπάγκερ Μονάχου με Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και η Ντόρτμουντ, όπως γράφουν εδώ και τα Ζάιτς, έκλεισε το σπίτι της Μπάγκερ πετυχαίνοντας μια απίθανη ανατροπή στην επανάληψη με δύο γκολ των Ομπαμεγιάνγκ και Ντεμπελέ. Και επικράτησε με 2-3. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίο το μάτς. Δεν το είδαμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Ντερβέντερ μας ενημερώνει και για όσα χάσαμε. Τι, γιατί το στοίχημα είναι δικιά μας υπόθεση. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Θα μου βάλεις τραγουδάκι για να... θες, παιδί μου. Κλείσε με κάτι. Ε? Κλείσε τώρα έτσι με κάτι. Ναι, πρέπει να... Αχ, με πιάνεις τώρα αυτό. Πρέπει να ανταποκριθώ. Ναι, πρέπει να ανταποκριθώ εγώ. Έτσι ήθελα. Τακ, τακ, τα ανακλαστικά σου θέλω να δω. Τι τραγούδι να σου βάλω τώρα, α πούμε. Ό,τι σου έρχεται. Δεν θα ήθελε. Το ξέρω ότι θα είναι από το δικό σου. Α, δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά τώρα που το λες. Τώρα που το πες, κάτσε να βάλω κάτι δικό μου. Είναι, γιατί όχι. Δεν ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν, γι' αυτό δεν το βάλω. Τι να σου, το πιάσα το υπονοούμενο. Αυτό θα βάλω. Εντάξει, άντε, πάμε να ακούσουμε λίγο εμένα. Να μάθεις να μην με προκαλείς. Ειλικρινά δεν το έχω στο μυαλό μου να βάλω κάτι από μένα, αλλά πόσο καλά με ξέρει η Έλενά μας. Λοιπόν, διαλυματιζόμαστε και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Πάλι ντύνεσαι. Πάω να φύγω. Παραφύγεις, είσαι έτοιμη. Δεν θα φύγεις, έχουμε ακόμη 20 λεπτάκια εδώ στους εθέρες της πόλεως. Καλημέρα στους έσχατους, οι οποίοι έσονται πρώτοι. Καλημέρα. Δικό μου. Το δικό σου. Όλα δικά μου είναι. Όλα δικά μας είναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που τώρα συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Έστω ένα 20 λεπτάκι, θα το απολαύσουμε και θα το περάσουμε μαζί παρέα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και NO μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται, μας λαϊκίζετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ταξιδεύετε εύκολα, άνετα, στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον πομποδέκτη της E-Way, τον οποίο μπορείς να αποκτήσεις είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr. Και ο πομποδέκτης της E-Way θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Και η Krypton Gas, Krypton Auto Gas Service, Χάρης Γουρνιός, στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Μεταβέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Ναι, το σημαντικότερο όλων. Και η Mondo Alumin, με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας στη Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη και στο τηλέφωνο 23 10 600 722, στο mondalumi.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 532-000. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπάρα μας για κάνα 18 λεπτάκι ακόμη. Ο φίλος μας ο Chris μας γράφει: Μπάμπι, ναι, χρειάζεσαι μαθήματα. Μοντέρνος καφενές, λέει, θα λες. Τώρα που είναι και της μόδας. Α, ναι, αυτά που έχουν λίγο μετατραπεί. Ναι, έχουν λίγο μετατραπεί. Σε καφενείο, όπως σου πρότεινα εγώ να πάω να δούμε το μάτς, γράφει αυτά ο Κρίς. Αυτά τα νεανικά. Ναι, μου γράφει ο Κρίς ότι σε καφενείο ούτε εγώ θα ερχόμουν μαζί σου. Δεν ήμουν πολύ δελαστικός, ναι, αλλά δεν σε άμα του πρότεινε καμία κοπελίτσα. Α, αλλάζει εδώ το κόζι. Εσύ τι λες, δεν θα πήγαινε. Τρέχοντας, ό,τι και να μας πείτε, αφού τέτοιοι είμαστε. Σοφάνε, βρε, για τέτοια. Λιγούρια, λιγούρια, δεν λες τίποτα. Εννοείται, παιδί μου, τι πλάκα κάνεις. Αυτό βέβαια, να σου πω κάτι, αν εμένα μου πρότεινε μία κοπελίτσα ότι, Μπάμπη,
πάμε να δούμε το match σε ένα καφενείο ωραίο εκεί να πούμε που ξέρουμε κάτι παππούδια στη γειτονιά. Εγώ θα την παντρευόμουν απευθείας. Γιατί, Μπάμπη? Γιατί θα έδειχνε ότι έχει κυμπαροσύνη, ότι. Και είναι... γερόντια φίλους. Αυτό ήταν λίγο ανησυχητικό. Μπορεί να τσοντάρα κάτι οι παππούδες όμως στη σύνταξή τους αυτό, στο γάμο μας. Ποιος θα κερνούσε στον καφέ, ναι? Κοίταξε. Άστο, άστο, όχι. Το χάσα, το χάσα. Άμα υπάρχει, κοίταξε. Όχι, εγώ θα κερνούσα. Αλλά τι, γιατί το σκέφτεσαι? Το σκέφτομαι γιατί, εντάξει, εκεί στο καφενείο που πάω στη γειτονιά και βλέπω τα παιχνίδια. Είναι τζάμπα? Ένα ευρώ τον έχει τον καφέ. Τι ώρα θέλει κοπέλο, πιει 5 καφέδες. Ναι, 5 ευρώ μπορεί, σιγά, εντάξει, μια χαρά. Και να φάει κιόλας. Εκεί λίγο αρχίζουμε και σφιγγούμε τα πράγματα. Κάτι, δά, θα βρίσκα τον παππού, το δύο. Καλά, θα σκάσει το τραπέζι. Παιδί μου, άμα σε βλέπανε, άμα αρχόσουν στο δικό μας το καφενείο που είμαστε μόνο εκεί να πούμε... Συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει, γιατί ξέρω σφύρι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα, εννοείται. Θα σε κερνούσε όλο το μαγαζί, θα μπαίνεις μέσα και θα έλεγε ήρθε η Έλενα, μας ήρθε το κορίτσι μας, φέρε σουβλάκι να φάμε. Άλλοι, άλλοι θα με κερνούσαν, εκεί καταλήξαμε πάλι. Σε νοιάζει, σε πειράζει, πρέπει εγώ σον και καλά να κεράσω. Εσύ θέλω. Θες να με ξεπαραδιάσεις τώρα? Δεν έχεις τη χάνει να έχω κάτι δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Θα μας χορηγήσουν εδώ την ευτυχία μας, να μας τη χορηγήσουν οι ακροατές. Παιδί μου, δεν παίρνεις δραχμή από μένα. Ευρώ. Όχι, είμαστε άπλες. Θα κεράσουμε, μωρέ, θα κεράσουμε. Τι να κάνουμε. Και ξέρεις, ότι ό,τι θα βγω ραντεβού θα πάρω το πιο ακριβό που υπάρχει στον κατάλογο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά δεν μου αρέσουν. Έτσι θα σε κάνω. Τέτοια είσαι. Όχι, δεν είμαι τέτοια, όχι, παιδιά. Το κάνεις επί τούτου για να δεις. Επί τούτου. Τώρα, για να σε τσεκάρω. Ανοίγεις θέμα τώρα. Δηλαδή αυτό το πρέπει. Πολύ έχουν αλλάξει ισότητα. Πρέπει να είμαστε από κοινού. Κοινοταμείο. Δεν είναι καιρός για. Τι? Για ξανοίγματα να κερνάει ο άντρας. Παιδί μου, εσύ πριν μου έλεγες ρομαντικά στιχάκια και αυτό... τώρα μου το γυρνάς. Εντάξει, να αυτό έχω να δώσω. Κανένα ψευτορομαντικό να πούμε. Κράτα το τουλάχιστον ένα μήνα, δύο. Θα πρέπει να πάρουμε ραντεβουδάνιο για να τα απεξέλθουμε. Δεν θα κάνουμε, εντάξει εσύ Έλενα. Και μπορείς να με κεράσεις ραντεβουδάκια. Ναι. Ή πίτσα από κάποιον φίλο που θα μας χορηγήσει. Το ξεχάσανε αυτό ότι θα πάμε να δούμε σήμερα το παιχνίδι. Στην ταράτσα, να στάνει και την πιτσαρία. Εκεί κάτι δεν μας έκανε. Καλημέρα στο φίλο ακροατή ή στη φίλη ακροάτρια. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά, μωρέ, τι να γίνει. Όπως τα άφησες τα πράγματα. Α, όπως τα άφησα. Ναι, δεν άλλαξαν και πολλά. Πρωί ξυπνάμε, πρωί φεύγουμε. Πλάκα με κάνεις. Τι? Ξυπνάμε το πρωί. Πρωί, όχι, πρωί, βράδυ ξυπνάμε. Βράδυ, ναι. Βράδυ ξυπνάμε, είναι η αλήθεια. Να πω, σήμερα δηλαδή είναι το μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, ένα από τα μεγάλα παιχνίδια. Απλά ρε, εσύ δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Κάθε φορά που κάνουν όρκος νίκης που μαζεύει τον κόσμο, πάμε παλικάρια, στο τέλος γίνεται κλαρίνο. Αυτό... εννοείται, εννοείται. Άμα με τη σάλκη τους πήγαμε με τα μηχανάκια, χάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη που είμαι απεσιόδοξος, αλλά εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά να κάνω μόρκο νίκης και να πήραμε κάποιο παιχνίδι. Μόνο θα πας στο λαού-λαού να το πάρεις το μάτς. Το... ότι εντάξει, δεν έχουμε πολλή ελπίδα. Και ορμάται Μακεδονό μάχη. Σκέψου, θα σου δώσω ένα στοιχείο, σκέψου τι έγινε. Πάντως είναι στατιστικό αυτό, βάλτο. Πώς κάθε φορά πάω και σε ανοιχτή προπόνηση ή... Ζάλλο, πότε έχει πάρει παιχνίδι. Ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, εντάξει, έχει πάρει κύπελα. Ανοιχτές προπονήσεις γίνονταν και το 2001-2003. Με ανοιχτή προπόνηση πήγες και πήρες. Το 2001, φαντάρο. Απλά θα σου πω το εξής. Ότι φέτος όταν πήγες ένα μάτς λαού-λαού που δεν το πίστευε κανένας, δεν το περίμενε, πήρες διπλό μέσα στην Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα, ρε. Ποια Φιωρεντίνα. Πώς ελιάζει, ποια τάμπτα, εγώ ποια Φιωρεντίνα. Έτσι. Οπότε δηλαδή λες ότι ο όρκος νίκης δεν σ' αρέσει. Οι δύο τύποι δεν παίζονται πάντως. Ποιοι? Με την τάμπτα. Δεν το έχω δει. Έλε, τάμπτα. Γιατί συζητάτε, τι είναι αυτό? Για μπύρα. Για μπύρα. Μάλιστα, θα το ψάξω να βρω. Παίζει η τάμπτα. Αντί να πάρουν εμά, η τάμπτα τι είναι, πετσί και κόκαλο. Sorry κιόλα. Θα σε πείσει η τάμπτα να πιει μπύρα. Έλεος. Έλεος. Εντάξει. Νομίζω ότι έπρεπε να πάρουν εσύ. Για σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα φάει ένα γκολ ο Πάκος στην αρχή για να τελειώσει και το πανηγύρι. Πολύ μπράβο, ρε, πολύ ωραίος είσαι. Πολύ ωραίος. Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Εγώ είμαι σίγουρος, αλλά μετά την ανοιχτή προπόνηση και τους όρκους νίκης, δηλαδή. Εντάξει, θα φάνει. Βρώμα η δουλειά. Θα φάνει, θα φάνει. Αφού ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε άμα δικαιωθείς. Παίζει και Βου Εθνική σήμερα. Σήμερα όχι, δεν έχει. Έχει Β' Εθνική Πέμπτη. Δεν έχει. Ωραία ήταν. Εντάξει, Κυριακή. Κυριακή έχει Πανσεραϊκός Άρης. Σ' άρεσε,
Γάλλος Άσος. Αναστανάξεις, έτσι. Θα αναστανάξουν τα γκολπός. Να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ για τη συμμετοχή για την ταράτσα πήρα. Να το, σωστό, σωστό. Αν και δικαιωματικά μου ανήκει η θέση. Γιατί? Οι 8 δεν φιλοξενούμενοι στην σωστό. Α, ναι. Γιατί είναι πράσινος, Έλενα μου, από αυτούς τους πράσινους που είπες ότι συναντάς στην πόλη. Ναι, ναι, και ένας φίλος της μας έλεγε, της έλεγε πράσινο, πράσινη καλαμαριά, πράσινο το ένα, πράσινο το άλλο. Ναι, ναι, όλοι κίτρινο, μαύρο και αυτά είναι πράσινο. Έτσι, Έλενα, που έλεγε ο Χάρη Κλίν, να πρασινίσουμε. Εκείνο το πάλι, το ωραίο. Ναι, ναι, αν και βέβαια δεν ξέρω τι μπαλά θα δούμε εκεί πέρα τώρα με δύο κορίτσια, με λάδια που έλεγε πριν και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ είμαι προσιλωμένο στο. Καλά, εντάξει, ανατριχιάσω να προσπαθήσω. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να δούμε το παιχνίδι. Γιατί έχουμε αύριο το πρωί δουλειά. Πρέπει να μεταφέρουμε. Ο κόσμος περιμένει την κριτική που θα κάνουμε στο μάτς. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πες μου ότι δεν έχεις στη ζωή σου ποτέ. Πώς να το πω, προτιμήσει την μπάλα από γυναίκα. Ναι, έχω προτιμήσει, εννοείται. Αυτό το τέτοιο μου λέει. Παιδιά, όλοι το προτιμάνε. Να σου πω κάτι. Άσε με τώρα, μη μου θυμίζει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν σου πούνε, ρε παιδί μου, σου πει μια κοπέλα, έλα θα βγούμε και ξέρεις το βράδυ παίζει η ομάδα σου, θα πεις δεν πάω. Τώρα άμα κάτσει από την αρχή, έχεις πλαγωθεί σε τίποτα τσίμπουρα και αρχίζεις να σούξου μουξου, πάει την έκαση μπάλα. Όποιος προλάβει είναι να ξέρεις. Είναι να μην είσαι από πριν έξω μαζί της. Εκεί θα σε παρασύρει, λες. Δεν φεύγεις από εκεί εύκολα. Ναι. Μετά σε κλείδωσε, πάει, θα τη βρει την άκρη. Αλλά κανονίζεις να πας κάπου που με την άκρη του ματιού σου να βλέπεις λίγο τηλεορασίτσα. Όχι, αυτό και αυτό που είπες για το καφενείο. Αν βρεις κοπέλα που πάει σε καφενείο, δεν τα κάνεις αυτά για την παντρευτείς. Τελείωσες. Θα την κουβαλάς στο καφενείο, πλάκα κάνεις. Μετά θες να την ξεφορτώσεις, δεν την κάνεις. Θα πας άλλο καφενείο. Θα αλλάξεις καφενείο, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά σαν πρώτο δείγμα είναι εντυπωσιακό να σου πει μια κοπέλα πάμε σε μια καφενιάρα να πούμε να πάμε και να γουστάρουμε. Δεν χρειάζεται, άκουσε. Δεν χρειάζεται, λες, να μην ακούσεις. Ούτε δείγμα, μακριά, μακριά, μακριά. Τέτοιος ρομαντικός είμαι, κατάλαβες. Ναι, και θα την πατήσεις, γι' αυτό προσπαθώ να σε προλάβω γιατί μετά θα λες τι έλεγα. Εντάξει, εντάξει τότε. Οπότε κλείνουμε μια θέση για το φίλο μας που είναι και φιλοξενούμενος εδώ στην πόλη. Ωραία, το ονοματάκι σας. Βασίλης, Βασίλης. Ωραία, Βασίλης. Σημειώνω. Κάτω στο χθυρορό, μεταξύ. Τώρα που θα τον πάρω. Μπήρθε και όλοι οι 8. Και ψάχνει εκείνο το Βασίλη που έχει την ταράτσα. Δεν έχει ασανσέρ, δεν έχει εξόδους κινδύνου, τίποτα. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές στην Τούμπα που πηγαίναμε και τρώγαμε γλάστρες και τα γιγάνια από πάνω από τις ταράτσες. Δεν μου λες, ερώτηση, το λεωφορείο έφτασε από Κωνσταντινούπολη, έχεις καμιά ενημέρωση? Λογικά ναι, λογικά κάποια στιγμή. Γιατί κάπου χθες στις 11 η ώρα είχαν κάνει στάσεις στην Ξάνθη. 11 η ώρα το βράδυ. Εγώ παρακολουθούσα, έπρεπε να έχει και ένα GPS εκεί που να καταγράφει την πορεία. Και βγήκανε και φωτογραφίες μάλιστα με κάποιον. Δεν ξέρω, το είδες αυτό, το πήρες χαμπάρι? Όχι, δεν το είδα. Αυτό ξέρω ότι πήγανε με λεωφορείο και αυτά δεν τα είδα. Δεν πρόλαβα. Μπες στο λόγο επειδή να δεις φωτογραφιούλα Νικ Καλάθης με παντόφλα και κάλτσα. Δηλαδή, εντάξει, ένα μπάσκετ είχαμε, το ξεφτυλίσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Εντάξει, θα σταματήσουν και στον Πλαταμόνα να κάνουν και μπάνιο, να φάνε και κάνα σουβλάκι, χάλια μαύρα. Έτσι, στην Ξάνθη, εκεί κάπου σταματήσανε και τους πετύχανε κάποιοι Παναθηναϊκοί, βγήκαν φωτογραφίες. Σου λέω, Νίκα Λάδης είναι με παντόφλα και κάλτσα. Με παντόφλα ψηλό έψιλον σίγμα. Άστα να πάνε, εντάξει. Πόπο, χάλι. Οπότε σκέψου, από Ξάνθη η Αθήνα είναι γύρω σε 7 ώρες. Ναι. Σίγουρα με το λεωφορείο, ναι. 7-8 ώρες, οπότε 10 η ώρα, όπου να είναι φτάνουν Αθήνα. Δηλαδή ίσα ίσα που έχουν φτάσει. Δεν είναι, και αν έφτασαν. Και αν έφτασαν. Κάπου τώρα οριακά. Κρίμα βέβαια, γιατί δεν προλάβουν να μας ακούσουν. Αυτό δεν ήταν ωραία. Να ακούγανε λίγο λόγο επειδή. Και να ακούγανε εδώ όλα και τα πράσινα και τέτοια. Σου λέει, ωραία. Εδώ σταματήστε. Αρθούν από κάτω, βαράει το πούλμα να βγούμε κόρνερ. Εκτός και αν κάναν στάση στη Θεσσαλονίκη, μήπως και πάρουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού σε περίπτωση. Να γυρίσουμε όλοι μαζί. Ναι. Ή κάνα διόροφο, να είναι όλοι μαζί μέσα. Εντάξει, εννοείται. Αγαπάμε Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδίως μετά το χθεσινό. Εντάξει, ακόμα περισσότερο. Πιο κάτω δεν έχει, πιστεύω, εντάξει. Αγαπάμε και στο Instagram, Δημήτρη, για να τον ακολουθήσεις, Έλενα. Δεν τον ακολουθώ. Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός. Αλήθεια, ναι. Μισό λεπτό. Ναι, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Γιώργος Σαββίδης, αυτή είναι η star του Instagram. Παιδιά προέδρων, έτσι. Πώς το βλέπεις σήμερα, δεν μας είπες όμως, δεν εκδηλώθηκες. Τίποτα, δεν στο έχω πει. Ο Παύ για να πάρει την πρόκληση πρέπει τα χαφ να πάνε full 100% 90 λεπτά. Δηλαδή και να βγάζουν παιχνίδι μπροστά και να κρατάνε πίσω το Παναθηναϊκό.
πιστεύω δεν γίνεται. Ναι. Αλλά δεν έχει ζέκα. Δεν έχει ζέκα. Παίζει τελικά. Σαν αλλαγή θα παίξει βέβαια. Θα ναι. παίξει. Γιατί λέγανε ότι δεν θα παίξει, δεν θα κάνει. Ήταν κόλπο το... όλο αυτό. Ναι, τώρα το πρωί το άκουσα. Σαν αλλαγή θα το χρησιμοποιήσει. Άρα βασικό. Ναι, κάπω έτσι πάει. Τελευταία στιγμή μου λένε θα μπει σαν αλλαγή. Εδώ λέγανε θα προλάβει, δεν θα προλάβει το τελικό. Έτσι, έτσι. Ναι, σήμερα σου λέω θα παίξει βασικό κανονικά μέσα. Εντάξει, αλλάζουν όλα τα κόσια. Μάλιστα. Ωραία, έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι. Μην έχουμε όμως χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα το Βασίλη. Γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Όχι, εγώ θα σας περιμένω. Να μας προστατεύσεις όλους. Βεβαίως. Θα πούμε, Έλενα, καλύτερα που δεν βρήκαμε εισιτήρια κούτρα να πάμε στο γήπεδο. Θα το απολαύσουμε περισσότερο. Όχι, θα περάσουμε πιο ωραία. Θα βρούμε, θα φέρω οι πίτσες δικές μου. Εντάξει. Να χαρά, θα πόσες. Θα βρω ποιες είναι οι πιο φτηνές εκεί. Ένα ευρώ, δεν έχει πίτσα, ένα ευρώ εκεί στην Τούμπα. Θα φέρεις 5-6. 5-6, πού δεν το βάλετε, καλέ. Μπα, εσύ αφού το ένα κομματάκι, είσαι τώρα. Ποιο μπρέντρο είναι ένα κομμάτι. Αλήθεια. Με τρομάζεις, δεν σου φαίνεται. Έτσι, τέτοια να λες, θα σε κεράσει και. Το. Άρε, μεγάλε. Καταλάβω, το είπαμε, το βρήκα. Κοίταξε, αν μου τη δίνανε ολόκληρη μπροστά μου. Τρως ολόκληρη η πίτσα, καλέ. Δεν νομίζω, αλλά θα προσπαθήσω. Μάλιστα, και εμείς τι θα φάμε, εμένα μας τις κατατροπώνεις εμάς. Μετά θα κάνουμε τη δίαιτα του Survivor αυτό, θα τρώμε μπανάνες, καρύδες, τέτοια. Αποτοξίνωση. Φακόριζα, τα πάντα. 2-31-0-287 και 38 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες του Λόγω Επειδή. Εδώ στον Λίμπερο 107,4. Έναν αμονή του σπουδαίο παιχνιδιού, αν μη τι άλλο, είναι το γεγονότο της ημέρας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 η ώρα στο γήπεδο του Τούμπα στον Παναθηναϊκό. Οι φίλοι της ομάδος είναι στις επάλξεις. Οι φίλοι και των αντιπάλων ομάδων είναι στις επάλξεις, εννοείται. Συσπυρώνονται γύρω από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά τα ωραία μας αρέσουν. Να υπάρχει κόντρα, να υπάρχει. Κοίταξε, σήμερα όλοι θα το δούνε. Θα το δούνε. Είτε Ολυμπιακοί είτε. Όλοι. Οι Ολυμπιακοί έχουν απογοητευτεί λίγο μετά το χθεσινό τέτοιο. Δεν θα παρακολουθήσω το παιχνίδι. Βέβαια και οι Ολυμπιακοί, επειδή είναι περισσότερο αντιπαναθηναϊκοί, δεν θέλουν. Ναι, θα το δούνε. Για να μην περάσει ο Παναθηναϊκός, για να του κάνουν καζούρα. Οι Άκτσες θα το δουν για να δουν ποιο θα έχουν στον αντίπαλο. Τελικό αντίπαλο. Οι Αριανοί Ηρακλειδείς θα το δουν για να μην περάσει ο Πάγκα. Γιατί όπως μας είπε και ο φίλος του Άρεος νωρίτερα, ότι ποιος τους ακούει θα αρχίσουν αυτά τα πανηγύρια. Ερχόμαστε, κάνουμε μετά τα εκδρομές. Θα υπάρχει δουλίτσα πάντως, Έλενα. Δουλίτσα κινησούλα. Ωραία μέρα, Καταπληκτική. Η αναμονή ενός παιχνιδιού. Αύριο να δούμε, μην έχουμε τραγωδίες εδώ τα πρωινά, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα για τους ακροατάς. Θα ακούμε, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, θα έχει τζιτζίκια. Ποιον θα έχεις? Θα φέρω κανένα μαντράχα άλλο. Ανάλογα. Κοίταξε, ανάλογα το αποτέλεσμα. Όχι, λες, θα φέρω καμιά δεσποινίδα. Καλύτερα. Αν χάσει η ομάδα, χάσει ο ΠΑΟΚ, θα φέρω καμιά δεσποινίδα. Να λέμε gossip κοσμικά, τέτοια. Το survival, τι έγινε, το ένα, το άλλο. Καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Νομίζω, ναι. Για να ξεχάσει και ο κόσμος. Τα λέτε εδώ και για το survival, μόνο εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά. Καλά κάνεις, παιδί μου. Εσύ μόνο ποδόσφαιρο. Σε φάγανε αυτά τα ποδόσφαιρα. Σαλωτριώσανε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα. Αληθώς. Βαγγέλης από κυτρινόμαυρη κάτω Τούμπα. Έτσι. Μπράβο, βλέπεις, κυτρινόμαυρη κάτω Τούμπα. Όλα κυτρινόμαυρα είναι σήμερα και λίγο πράσινα, Μπαμπή, ναι. Εμένα ένα πράγμα με ενδιαφέρει για το μάτς σήμερα. Ναι. Πού θα βρω ένα παρκάρο? Είσαι και εσύ στην Τούμπα, όντως. Έχω βρει εγώ ένα στενάκι μαγικό εκεί. Παιδιά, θα έπρεπε εντωμεταξύ σε αυτές τις. Έχει πολύ πλάκα το απέσιο πάω στην Τούμπα, διότι όλοι θυμούνται κάτι μακρινά ξαδέρφια που έχουν με πιλωτή και τέτοια. Μπας και τους βολέψουνε. Ευτυχώς ξέρουμε τα κόλπα. Και κάτι θα γίνει. Άμα κουμπανίσουμε και νωρίς. Ναι, καλά. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι για όσο να κάτσει. Όσο πιο πολύ αργήσει σήμερα, τόσο χειρότερα είναι. Έτσι, στην ταράτσα έλα κι εσύ. Εμείς ευτυχώς που δεν έχουμε αμάξει. Στην ταράτσα. Στην ταράτσα μαζί μας. Θα συσπυρώσουμε όλες τις φυλές του Ισραήλ εκεί πάνω. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, φέρε πιτσούλα, Τι πίτσα να φέρω, άντε, πες. Ναι, με κοτόπουλο. Έλα μωρέ τώρα. Τώρα που αυτό θέλω. Τώρα το θες, το βράδυ θα θέλεις και τώρα. Αυτή θέλω εγώ. Κοτόπουλο, πιπεριά. Άντε βρε τώρα. Τι θέλεις τώρα, κρεμμύδια και ελιές? Έτσι παραδείγμα. Κρεμμύδια έτσι, πώς το είπα. Όχι παιδί μου, πίτσα, ζαμπού κασίρι. Ξέχνατε αυτά. Όχι, με τα ζαμπόν. Όχι, με τίποτα. Όπως ξέρω εδώ στο κέντρο, λίγο πιο πάνω από το Λίμπερο, που έχει καταπληκτική κοτόπιτα τώρα που το είπες. Πού? Δεν έχεις φάει. Όχι, δεν έχω φάει. Θα το πούμε στον αέρα, θα σε στείλω να... Να με στείλεις. Θα συγκεράσω. Αλήθεια. Έδωσε τώρα το λόγο δημόσια.
Θα κληρώσουμε, θα κληρώσουμε ένα κέρας. Άντε καλά, θα δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, το λόγο, επειδή σιγά σιγά θα εγκαταλείψει την ενεργό δράση, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή σας. Την υπομονή σας. Την υπομονή σας. Σήμερα ο κόσμος ήταν πολύ δραστήριος. Βεβαίως. Πολύ ευχαριστή. Είναι που βελτιώνονται και οι μέρες. Και τα περιμένεις και ένα ωραίο παιχνίδι. Αντί να πεις ότι είχα καιρό να έρθω, ας πούμε, λες όλα τα άλλα. Κλείστε τον. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλω, παιδί μου, να το πω τώρα έτσι. Για να μην ξέρεις, μην πουν οι άλλοι ότι άντε, Μπάμπη, σήμερα πολλά σάλια έκανες και τέτοια. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα, μωρέ, Μπάμπη, δεν είναι σάλια. Δεν είναι σάλια, είναι η πραγματικότητα. Είδες πώς ξυπνήσαμε τελικά, πώς ξεκινήσαμε, πώς τα φέρνει η ζωή, ξεκινήσαμε, βαριόμασταν εδώ. Έλα τώρα γιατί έχεις και μια κοτόπτα να με κεράσεις. Ναι, παιδί μου, πάρα πολύ ωραία. Τώρα μου τι έχει μέσα. Κότα. Και πίτα. Ενώ πιπεριές τέτοια. Ναι, αυτό ακριβώς που σου αρέσει, που σου αρέσει σε πίτσα είναι σε τέτοιο. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή. Ακολουθεί Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Ελπίζουμε όχι με κλάματα, με ωραία διάθεση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά, τσάω.